Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο προϋπολογισμός του κράτους για το 2014 είναι το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης. Ο κρατικός προϋπολογισμός ψηφίστηκε τα ξημερώματα της προηγούμενης Κυριακής. Θα δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα για τη χώρα μας, αλλά και ποιες είναι οι προσδοκίες για το νέο έτος. Καλωσορίζω τους εκπροσώπους των κομμάτων. Είναι ο κ. Ιορδάνης Τζαμτζής από τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και καλησπέρα. Να είστε καλά. Ο κ. Ευκλήδης Τσακαλώτος από το Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Καλησπέρα σας. Ο κ. Νότης Μαριάς από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Και κυρία Σμίνα Ξηρωτήρια Κατερινάρη από τη Δημοκρατική Αριστερά. Καλησπέρα και σε εσάς. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την τοποθέτηση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών του κ. Γιάννη Στουρνάρα στην Ολομέλεια της Βουλής και θα έρθουμε να δούμε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις. Ο προϋπολογισμός το 2014 υπηρετεί την ίδια κύρια στρατηγική επιλογή που έχει θέσει αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το έργο της. Δηλαδή τη σταδιακή επίτευξη της βιωσιμότητας του χρέους. Με άλλα λόγια, απομακρύνει ακόμα πιο πολύ τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Προβλέπει πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 1,6% του ΑΕΠ, δηλαδή κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, από 800 εκατομμύρια που προβλέπεται να είναι φέτος. Δηλαδή, προβλέπει αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος της Γενικής Κυβέρνησης κατά περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτό εφικτό? Είναι αξιόπιστη πρόβλεψη? Η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό ναι. Διότι, σε σχέση με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2013, προβλέπονται για το 2014 εξοικονομήσεις πόρων της τάξης των 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 3 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται από μείωση πρωτογενών δαπανών και 2,2 δισεκατομμύρια από αύξηση των εσόδων. Αυτές είναι οι προβλέψεις λοιπόν, όπως μας είπε ο κύριος Στουρνάρας, και ξεκινώντας από εσάς κύριε Τζαμτζή, είχαμε μια ολομέλεια έτσι σε ένταση, αρκετή κριτική από τη συμπολίτευση. Η Τρόικα είναι πάλι εδώ, είμαστε μέσω μιας διαπραγμάτευσης. Η κυρία Λαγκάρντ έκανε τη δική της κριτική πάλι, παραδοχή λαθών από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ποιες είναι λοιπόν οι προβλέψεις για το 2014? Νομίζω ότι πλέον μετά τον φετινό προϋπολογισμό και σε λίγες μέρες θα κλείσει ο προϋπολογισμός του 2013, θα έχουμε και τα οριστικά ουσιαστικά στοιχεία. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι ο προϋπολογισμός του 2013, μιας πολύ δύσκολης χρονιάς, δίνει ελπίδες. Δίνει ελπίδες και έχει απτά συγκεκριμένα αποτελέσματα. Mm-hmm. Μιλούμε πλέον ξεκάθαρα για ένα πρωτογενές πλεώνασμα 812 εκατομμυρίων. Η πρόβλεψη στο προσχέδιο του προϋπολογισμού ήταν μικρότερη, αλλά τα πραγματικά στοιχεία πλέον μας δείχνουν ότι θα είμαστε στα 800, πάνω από τα 800 εκατομμύρια. Αυτό τι είναι? Κάτι το οποίο αμφισβητήθηκε από όλα σχεδόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι η βάση. Είναι η βάση και θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο, δίνοντας δυνατότητες ανάκαψης στην οικονομία μας. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πλέον η χώρα μπορεί να έχει πρωτογενές πλεώνασμα και αυτό είναι το ξεκίνημα. Υπάρχει Πρέπει όμως, να συνεχίσει όμως η χώρα και τις διαρθρωτικές αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις, και πρέπει να συνεχίσει σε έναν δρόμο σταθεράς πορείας χωρίς να κάνει μπρος-πίσω για να μπορέσει να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα και να μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Τι γίνεται όμως, κύριε Τζαμτζή, με τη συζήτηση που υπάρχει για το δημοσιονομικό κενό? Πώς θα καλυφθεί δηλαδή αυτό? Ακούστε, εάν μιλούμε για το χρέος που έχει η χώρα, έχουμε ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα και βεβαίως από τους εταίρους μας περιμένουμε να εφαρμόσουν αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ένα πράγμα. Κάναμε έναν πολύ δύσκολο αγώνα και το μέγεθος της προσπάθειας δεν θα το δει κάποιος βλέποντας μόνο το 2013. Θα δει τι παρέλαβε πρώτα απ' όλα αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να πάμε στον Ιούνιο του 2012 να δούμε όταν, κατά ομολογία όλων των κομμάτων, ήμασταν έτοιμοι για χρεοκοπία. Ήμασταν αυτοί που πέφτανε πλέον στον γκρεμό. Και όχι μόνο των κομμάτων μέσα στην Ελλάδα, αλλά και γενικά των ξένων. Και βεβαίως υπήρχαν και τα ξένα φαντς τα οποία ίσως χαίρονταν κιόλας να χρεοκοπήσει η χώρα. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία έδωσε καρπούς. Πρώτα απ' όλα η χώρα πάτησε στα πόδια της και φέτος, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε αυτόν τον χρόνο το 2013, δίνει για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια, μετά από 5 χρόνια, δίνει
πρωτογενές πλεόνασμα. Το οποίο αυτό θα λοιπόν δίνει τη δυνατότητα ακριβώς, εάν δεν μπορέσουμε να ισοσκελίσουμε. Θα φανεί τον Απρίλιο, έτσι, κύριε Τζαμτζή. Εάν δεν ας έχουμε λίγη υπομονή. Ναι. Όταν τα δεδομένα, όταν τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά τα οποία θέλει η Ελστάτ και δεν μαγειρεύονται ή οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι θα δώσει η Ελστάτ τα ίδια στοιχεία. Ναι. Δεν μπορεί να δώσει διαφορετικά. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω είναι ότι το χρέος το οποίο έχουμε για πρώτη φορά για το 2014 υπολογίζεται ότι θα μειωθεί. Μάλιστα. Έτσι και θα μειωθεί βιώσιμο σε πραγματικούς θα γίνει, αριθμούς. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι μπορεί να γίνει βιώσιμο. Πώς μπορεί να γίνει βιώσιμο? Έχει να κάνει προφανώς και με τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας και τις τάσεις από εκεί και φυσικά πέρα. Φυσικά και βλέπετε ότι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Δεν θέλω να μπω τώρα σε ενέργειες που έχουν γίνει, αλλά και από βήματος ακόμη της Βουλής επεμίλησα και ξεκαθάρισα ότι έχουμε μια, σε πολλές περιπτώσεις, αρνητική τρόικα απέναντί μας και μια κακή αντιπολίτευση. Και το είπα αυτό διότι από τη μία πλευρά έχουμε τις αμφισβητήσεις από την πλευρά των κομμάτων, από τα οποία δεν έχουμε καμία στήριξη ουσιαστικά ως κυβέρνηση, και από την άλλη πλευρά έχουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις ενέργειες από την πλευρά της τρόικας οι οποίες δημιουργούν ερωτηματικά. Ναι. Εμείς λοιπόν διαπραγματευόμαστε και διαπραγματευόμαστε σκληρά με την Τρόικα. Ο στόχος είναι να υλοποιήσει η Τρόικα τις αποφάσεις και αυτά τα οποία υπόθηκαν στο Eurogroup το 2012, όταν μίλησε για μείωση ουσιαστικά του χρέους. Ο κ. Στουρνάρας λοιπόν είπε σε κάποια συνέντευξή του ότι θα ήταν ιδανικό να μας χαρίσουν το χρέος, αλλά δεν είναι ρεαλιστικό και αυτό που μπορούμε να διαπραγματευτούμε είναι επιμήκυνση και μείωση των επιτοκίων. Ακούστε, αλλά είναι η επιμήκυνση οι οποίες του χρόνου κάνουμε και σημαίνει να πληρώνουν και τα δισέγγωνα. Είναι προτάσεις τις οποίες κάνουμε και βεβαίως ο στόχος είναι να υλοποιήσει, όπως σας είπα, οι εταίροι μας να υλοποιήσουν δεσμεύσεις τους. Mm-hmm. Και η δέσμευση την οποία είχαν δώσει πριν από έναν χρόνο είναι ότι θα στηρίξουν τη χώρα και θα μειώσουν το χρέος. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εμείς, όπως σας είπα, πρέπει και να πριν, συνεχίσουμε τις διορθωτικές αλλαγές. Πρέπει να συνεχίσουμε, δεν πρέπει να εφησυχάσουμε καθόλου. Και βεβαίως από αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο δημιουργείται είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού από την πρώτη στιγμή το 70% να δοθεί πίσω στους πολίτες. Αυτοί θα είναι κατά βάση οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι ένστολοι. Βεβαίως γίνονται προτάσεις και για άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ανασφάλιστοι, όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες κλπ. Αλλά το σημαντικό είναι ένα ποσό χρημάτων, το 70%, να δοθεί πίσω ξανά στον κόσμο. Όλη η Ευρώπη μιλάει για ανεργία και ανάπτυξη, θέτει δηλαδή αυτά τα δύο ζητήματα. Η ελληνική προεδρία θα βοηθήσει με το γεγονός ότι η χώρα μας μπαίνει στο κάδρο να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις μας με τους Ευρωπαίους εταίρους? Δεν έχω συνηθίσει, αν θέλετε είναι και προσωπική μου άποψη, δεν έχω συνηθίσει να παίρνω μεγάλο καλάθι. Mm-hmm. Θεωρώ δεδομένο όμως ότι η ελληνική προεδρία θα βοηθήσει εφόσον τολμήσουμε, βάλουμε θέματα και είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τη δυνατότητα να μιλάς και να λες εγώ έκανα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνω, πρέπει να κάνετε κι εσείς αυτά. Μάλιστα. Είναι τελείως διαφορετικός. Τελείως διαφορετικό, επιτρέψτε μου την έκφραση, το μάτι με το οποίο σε βλέπει κάποιος. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν εμείς το έχουμε πετύχει. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η ελληνική προεδρία τον χρόνο που ξεκινάει θα έχει ουσιαστικά και θετικά αποτελέσματα για τη χώρα. Μάλιστα. Κύριε Τσακαλώδο, τι λέτε, και στο κόμμα σας υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε σχέση με την Ευρώπη. Ποια είναι η δική σας θέση, πώς πρέπει να πορευθούμε από εδώ και πέρα? Καταρχάς, και τι απαντάτε στον κύριο Τζαμτζή που λέει ότι η αντιπολίτευση δεν στηρίζει την κυβέρνηση σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, με δεδομένο ότι προβλέπει ένα πρωτογενές πλεόνασμα? Δεν ξέρω τι λέει η κυβέρνηση για την αξιωματική αντιπολίτευση και αν την βοηθάει ή όχι. Ξέρω ότι οποιοδήποτε προσπαθήσει να βοηθήσει αυτή την κυβέρνηση δεν το χρησιμοποιεί ενάντια στους πιστωτές μας. Βγαίνει κάποιος επίτροπος και λέει ότι έχουμε μια κοινωνική καταστροφή. Βγαίνει η Λαγκάρντ και λέει πρόσφατα για τα λάθη.
λέει κάποιος επίτροπος για τα δικαιώματα ότι καταστρέφονται πολύ σημαντικά δικαιώματα και ξέρουμε και από το χάρτη του ΟΗΕ ότι δεν είσαι υποχρεωμένος όταν ο κόσμος σου πεινάει, έχεις ανθρωπιστική κρίση, να πληρώσεις τους πιστωτές. Όλα αυτά τα όπλα δεν θα χρησιμοποιεί η κυβέρνηση. Δεν θα χρησιμοποιεί για να ξαναβάλει ολόκληρο το σχέδιο που έχουμε στο τραπέζι για να διαπραγματευτεί. Και μας λέει ο κύριος Τουρνάρας ότι δεν είναι ρεαλιστικό να ζητήσουμε κούρεμα και θα πάμε σε επιμήκυνση. Να δούμε τι είναι ρεαλιστικό μετά από τη διαπραγμάτευση, να μην το πούμε εμείς πριν. Για σας είναι ρεαλιστικό, τι λέτε. Δεν ξέρω, αλλά ξέρω όταν θα πάω με μια διαπραγμάτευση με εσάς για κάποιο άλλο θέμα, δεν θα σας πω πριν τι θεωρώ εγώ ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Θα πάω τι νομίζω ότι είναι το σωστό, το δίκαιο. Τι θεωρώ το οικονομικό σωστό, τι μας λέει η οικονομική θεωρία. Βγαίνουν οι χώρες με αυτή τη στρατηγική που μας έχει προτείνει η Τρόικα. Έχουμε άλλα παραδείγματα. Άρα δεν πάω μόνο με το όπλο της δικαιοσύνης, την ανθρωπιστική κρίση, τις μεγάλες ανισότητες, ότι αυτό το μνημόνιο έγινε και μπήκαμε σε αυτό όπως ανακοίνωσε, έβγαλε το Wall Street Journal, ότι έγινε για να σωθούν οι βόρειες τράπεζες και όχι εμάς. Άρα πάω και με τα οικονομικά όπλα και με την ανάλυση και λέω ότι αυτό το σχέδιο δεν βγαίνει. Ναι. Δεν βγαίνει, δεν το πιστεύει κανείς. Πάω και με τα όπλα της δικαιοσύνης, τι είναι σωστό να κάνουμε, ότι δεν είναι σωστό να πεινάει ο κόσμος, να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στο ρεύμα. Πιστεύετε δηλαδή ότι δεν τα λέει η ελληνική κυβέρνηση αυτά στην Τρόικα, ή ότι η Τρόικα έχει μια άκρη στάση να λέει, προς το λέει, παρόν. Να λέει ότι αυτό που θα ήταν το σωστό να γίνει δεν είναι ρεαλιστικό και άρα δεν το ρωτάμε. Πάμε κατευθείαν δηλαδή στις θέσεις που έχει ήδη η Τρόικα. Εσείς πώς χαρακτηρίζετε, κύριε Τσακαλώτα, αυτή την παραδοχή των λαθών και με τις πρόσφατες δηλώσεις της κυρίας Λακάρτ? Εγώ λέω ότι μια άλλη κυβέρνηση έπρεπε να το χρησιμοποιήσει αυτό. Ναι. Εγώ λέω ότι αυτός ο προϋπολογισμός μας κατηγορήσανε και ο κύριος Τσαντζής ο ίδιος, αλλά και ο κύριος Σταϊκούρας και λίγο ο πρωθυπουργός, ότι λέγαμε πέρυσι ότι δεν θα βγουν οι αριθμοί. Δεν άκουσα όμως τις ομιλίες μας. Η δικιά μου ομιλία πέρυσι για το προϋπολογισμό του 2013 λέει τη φράση ότι δεν θα βγουν οι αριθμοί, αλλά πριν είχα συζητήσει για τους αριθμούς της ανεργίας, είχα συζητήσει ότι κανένας οικονομολόγος δεν πιστεύει ότι μπορεί να έχεις για χρόνια πλεονάσματα της τάξης του 4%, γιατί αυτό λέει το μεσοπρόθεσμο, για τους επόμενους προϋπολογισμούς, και συγχρόνως να έχεις ανάπτυξη 3%. Ανέλησε αυτό και λέει δεν βγαίνουν αριθμοί. Απομονώνει η κυβέρνηση το έναν αριθμό, ότι έχουμε πλεόνασμα, λες και αυτό είναι το κυρίαρχο πλεόνασμα. Πάντα, άμα θες, δηλαδή, η κυβέρνηση ήθελε να κάνει πλεόνασμα, έκλεινε και άλλα 3 νοσοκομεία, άλλα 50 σχολεία. Και αυτό το πλεόνασμα, ωστόσο, που προβλέπετε για τον Απρίλιο, εσείς το έχετε αμφισβητήσει. Εγώ θεωρώ ότι αν με ρωτήσετε αν έχουν καλυτερέψει, γιατί η λογιστική, η δημιουργική λογιστική που λέμε, είχαν και πέρυσι, είχαν και φέτος. Ναι. Εγώ δεν αμφισβητώ τόσο πολύ πόσο είναι το πλεόνασμα. Ναι. Και ούτε στην προηγούμενη συζήτηση για το προϋπολογισμό το αμφισβητήσατε. Αμφισβητήσα ότι αυτό είναι το, και δεν θεωρώ ότι, και το είπα και στην ομιλία μου, ούτε επαρκής όρος είναι για να βγούμε από αυτή την κρίση, ούτε αναγκαίος. Δεν ωστόσο, είναι αναγκαίο. Είναι ένα ποσό το οποίο θα δοθεί. Συγχρόνως όμως διαστρεβλώνει τα πάντα. Δημιουργεί φτώχεια. Δημιουργεί στη συνέχιση τη έλλειψη ρευστότητα. Δημιουργεί μια ένα άγχος αδικιών. Αυτό θα ήθελα να μου πείτε. Θα υπάρξει αποκατάσταση κάποιων κοινωνικών αδικιών? Φέτος ήταν ο μόνος χρόνος που είχαμε 0% στόχο για το πλεόνασμα. Και άρα γι' αυτό μπορεί να μοιράσει που πήγε πάνω από το πλεόνασμα. Του χρόνου έχουμε 1%. Και λέει θα είναι 1,6, άρα θα μείνουν περίπου 140 εκατομμύρια. Ναι. Το 2016 θα πρέπει να έχει πλεόνασμα 9 δις, 4,5%, για να έχει κάτι παραπάνω από αυτό για να μοιράσει. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό μπορούν να αποκαταστήσουν τα τραύματα της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή, για αυτά που τα πράγματα που βλέπουμε καθημερινά, που μπορούμε να πάμε σε οποιαδήποτε πόλη και στην Ήπεθρο και να μια βόλτα να δούμε το μέγεθος της καταστροφής, αυτά τα νούμερα που μιλάμε. Εμείς έχουμε πει ένα πράγμα. Ασχέτως τι αναπτυξιακό μοντέλο έχουμε, ασχέτως και τι κοινωνικό μοντέλο έχουμε για την κοινωνία, πρέπει να βάλεις πάτο στην ύφεση. Πρέπει να βάλεις πάτο. Αυτή τη στιγμή έχει μπει πάτος, με δεδομένο ότι θεωρείται ότι σταθεροποιείται η ανεργία και θα μειωθεί κατά 1%, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε όμως οι αριθμοί.
το μοντέλο το αναπτυξιακό και το κοινωνικό μοντέλο που έχει αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένα πολύ συρρυκνωμένο κοινωνικό κράτος με χαμηλούς μισθούς και η κατανάλωση θα μειωθεί και του χρόνου. Ναι. Δηλαδή η ανάπτυξη του 0,6, ίσως αυτό αναφέρεται που προβλέπει για το 2014, το 0,6 ανάπτυξη δεν έρχεται από την κατανάλωση. Ίσα-ίσα η κατανάλωση, τι θα έχουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μετά από όλους τους φόρους, τα χαράτσια, θα δούμε πόσοι θα είναι αυτό, θα μειωθεί. Ναι. Θα έρθει μόνο από τις ιδιωτικές επενδύσεις, που εγώ δεν το πιστεύω με τέτοια κρίση ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να κάνει τέτοιες επενδύσεις. Ναι. Συνήθως σε αυτές τις κρίσεις ο δημόσιος τομέας οδηγεί και μετά φέρνει τις ιδιωτικές κρίσεις. Υπήρξαν όμως 50.000 νέες επενδύσεις το 2013. Βέβαια έκλεισαν 130.000 επιχειρήσεις. Αλλά συνολικά εγώ τα είχα όλους. Αλλά το κυρίαρχο. Οι αριθμοί είναι πολύ άσχημοι στις επενδύσεις. Ναι. Και πόσο είναι στο βιομηχανικό τομέα. Και τι αποσχολεί, αλλά το κυρίαρχο είναι ότι το μοντέλο είναι ότι το 0,6 θα βασιστεί στις εξαγωγές. Ναι. Η κυβέρνηση το λέει κοινικά. Εγώ δεν χρειάζεται να έχω ψηλότερους μισθούς και λιγότερους φόρους και να καταναλώνουν περισσότερο, γιατί η ανάπτυξη θα έρθει από τις επενδύσεις. Άρα ο τομέας δηλαδή, που θα μας σηκώσει, αν μας σηκώσει, είναι εξαγωγές. Άρα δεν χρειάζομαι ένα πρόγραμμα που να έχει ψηλότερους μισθούς, που να βασίζεται στην ντόπια παραγωγή, γιατί δεν με νοιάζει τι θα καταναλώσει ο κόσμος. Οι μισθοί μπορούν να ανέβουν ενώ βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Είναι απαραίτητο και να μην ανέβουν. Η κατώτατη μισθή, εμείς λέμε, είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση και για λόγους δικαιοσύνης και για λόγους οικονομικής πολιτικής. Οι μισθοί μπορεί να μην μπορούν να. Θα δούμε πόσο γρήγορα μπορούν να ανέβουν, αλλά το κυρίαρχο για να αλλάξουν, είτε θέλεις ιδιωτικές επενδύσεις, είτε θέλεις δημόσιες επενδύσεις, και να τσακωθούμε και να συζητήσουμε γι' αυτό, είναι ο κόσμος να ξέρει ότι του χρόνου τουλάχιστον δεν θα είναι χειρότερα από φέτος. Η Τρόικα είναι εφικτό να εκδιωχθεί, κύριε Τσακαλώτο? Και επίσης να πείτε και μια κουβέντα σε σχέση με τη διάσταση απόψεων στο κόμμα σας απέναντι στη σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη και την Ευρωζώνη. Κοιτάξτε, το κόμμα μου έχει πλειοψηφούσα άποψη, έχει μειοψηφούσα άποψη, το συζητάμε. Θεωρούμε ότι έτσι πρέπει να ήταν όλα τα κόμματα. Όλα. Έτσι έπρεπε να ήταν τα κόμματα, έτσι έπρεπε να ήταν ο δημόσιος διάλογος, με διαφορετικές στρατηγικές. Αλλά όλοι θεωρούμε ότι για να διαπραγματευτείς, πρέπει να διαπραγματευτείς με άλλες προτεραιότητες κοινωνικές, με άλλες αναλυτικές θεωρήσεις. Άρα είστε υπέρ της διαπραγμάτευσης. Βεβαίως. Και όχι της εκδίωξης. Όχι. Γιατί μίλησε για εκδίωξη της Τρόικας ο πρόεδρος του κόμματός σας. Εμείς εξαρτάται αυτό ακόμα και η Δημοκρατική Αριστερά το λέει. Το ακόμα δεν το είπα με περιφρόνηση. Ναι, αλλά ναι, ακόμα ναι, και η Δημοκρατική Αριστερά και εμείς και πολλοί άλλοι λένε ότι πρέπει να διαπραγματευτείς πολιτικά. Δεν είναι τεχνικό το ζήτημα. Άρα εσείς δεν λέτε είναι τεχνικό το ζήτημα να μιλάς με το κούρεμα του. Πρέπει να πεις ποια η Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να διαπραγματευτούμε και γιατί εκεί με ειρωνεύτηκε και ο κύριος Σαμαράς στην ομιλία του γι' αυτό. Γιατί είπε, δεν με ονόμασε, αλλά είπε ότι μερικοί του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να μιλήσουν για τα μεγάλα ζητήματα και εγώ κοιτάω την πραγματικότητα. Κοιτώντας όμως την πραγματικότητα, άμα η πραγματικότητα σε περιορίζει, αν σε δένει και δεν μπορείς να κάνεις. Και αν δεν βλέπεις μια άλλη πραγματικότητα που μπορείς να βρεις συμμάχους στην Ισπανία και στην Πορτογαλία που έχουν τα ίδια προβλήματα, αυτό τι διαπραγμάτευση να κάνεις. Θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Προεδρία, θα ρωτήσω εσάς κύριε Μαριά, το να βρούμε συμμάχους καθώς θα βρεθούμε και στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας την Προεδρία το επόμενο εξάμηνο, να έχουμε και μεγαλύτερες συμμαχίες στον Νότο και να θέσουμε τα ζητήματα που μας απασχολούν. Η Προεδρία καταρχάς. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας έχει λιγότερες ευκαιρίες από ό,τι είχε παλαιότερα. Είναι ένα θέμα που φαντάζομαι και θα ευχόμουν η ελληνική κυβέρνηση ή όποια ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει υπέρ της χώρας μας. Αυτό όμως που έχει σημασία για να γυρίσουμε λίγο στον προϋπολογισμό είναι το εξής. Πρέπει να αντιληφθεί κανείς με ποια λογική συντάσσεται αυτός ο προϋπολογισμός, τι θέλει να πετύχει. Αυτός ο προϋπολογισμός έχει ορισμένες προϋποθέσεις με βάση τις δεσμεύσεις που υπάρχουν από τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις. Ναι. Πρέπει λοιπόν να πετύχει πρώτον να δοθούνε, να αρχίσει να εξοφλείται εκτός από τους στόχους, να εξοφλείται και ένα μέρος του κεφαλαίου. Αυτό λοιπόν προσδιορίζεται να γίνει ως εξής. Πρέπει να γίνει ένα ποσό να προέλθει από αποκρατικοποιήσεις και προβλέπει ότι θα είναι αυτά 3.560.000.000 και ένα ποσό κάθε χρόνο θα πηγαίνει από ένα στοχευμένο πρωτογενές πλεώνασμα. Ναι. Δηλαδή σου λέει θα βγάλεις τόσο κάθε χρόνο και θα πληρώνεις από αυτά οπωσδήποτε. Τώρα αν βγάλεις ένα πλεώνασμα περισσότερο, πολύ ωραία,
το παραπάνω από το στόχο μπορείς να το κρατήσεις κατά 70% και να δώσεις στους δανειστές 30%. Για το 2014 που μιλάμε, θα γυρίσω στο προγράμμα που αναφέρθηκε ο κύριος Τζαμπζής για το 2013. Για το 2014 λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να έχει ο προϋπολογισμός και να καταβάλει στο λογαριασμό εξώφυλης δημοσίου χρέους που είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος 2.750 εκατομμύρια. Αυτόματα λοιπόν δημιουργείται μια υποχρέωση που πρέπει να τη βρει ο προϋπολογισμός 6,3 δισεκατομμύρια. Πρέπει να πληρώσει και τόκους που είναι δεδομένοι, άλλο 6,1 δις. Άρα λοιπόν 12,4 δις πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν και να πληρωθούν. Και από εκεί και πέρα εννοείται να μπορέσει να υπάρξει και μια λειτουργία του κράτους, να δουλέψουν τα σχολεία, τα νοσοκομεία, να πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι κλπ. Ναι. Έτσι ξεκινάει το θέμα. Μέσα σε αυτό το διάστημα δεν θα έχει χρόνο η κυβέρνηση να κάνει διαπραγμάτευση συνολική για το θέμα. Θα το δούμε, αλλά θέλω να μείνουμε λίγο στην κατασκευή, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να δω ένα προϋπολογισμό τον οποίο εμείς καταψηφίσαμε, κάποιοι υπερψήφισαν, πώς ας πούμε μπορεί να δουλέψει. Αυτός λοιπόν ο προϋπολογισμός θα δώσει, σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα, ένα πρωτογενές πλεόνασμα 2.950. Δηλαδή άλλα 200 ας πούμε εκατομμύρια παραπάνω. Ναι. Από αυτά τα 200 εκατομμύρια το 70%, δηλαδή τα 140 μπορεί να μοιραστούν. Εάν πάρουμε ότι θέλει να δώσει αυτά τα 140 εκατομμύρια, ο κύριος Σαμαράς είχε πει προσδιορίσει τους χάμηλους συνταξιούχους, ναι, περίπου στο 1,5 εκατομμύριο. Προχθές έκανε μια ωραία παρατήρηση και είπε στους 300.000, ναι, δεν το περιόρισε. Γιατί με το 1,5 εκατομμύριο σε μια εκπομπή σας εδώ το είχα υπολογίσει, βγαίναν 12 ευρώ το μήνα. Με το ποσό, εγώ λέω να το δώσει όλους τους χαμηλούς συνταξιούχους, ας μην βάλει τους έστωλους μέσα. Έχει, το υπολόγισα λοιπόν. Έχει υπολογίσει και τους έστωλους. Εγώ έστωλους. Λέω έστω ότι το είπε δίνει 200 και 100. Ωραία, έτσι, εγώ λέω. 200 και 100. Ακούστε. Δεν θυμάμαι καλά. Ένα λεπτάκι. Ναι. Εγώ θα μείνω στην καλύτερη περίπτωση να το δίνω όλο στους, ναι, χαμηλούς συνταξιούχους. Το υπολόγισα λοιπόν και είναι 666,66. Δεν ξέρω, ένα αριθμό περίεργο που βγαίνει από τη διαίρεση των 200 εκατομμυρίων. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοντά στα 50 ευρώ να μπορέσει να δώσει το μήνα. Για φέτος, που δεν έχει υποχρέωση, έχει τη δυνατότητα να μοιράσει 560 εκατομμύρια. Ναι. Ας πούμε πάλι ότι το δίνει όλο στους χαμηλούς συνταξιούχους. Έκανε ένα υπολογισμό, βγαίνει στην καλύτερη περίπτωση κοντά στα 150 ευρώ το μήνα. Ναι. Αυτά είναι που μπορεί να δώσει. Τι παίρνει όμως, γιατί πρέπει να δει κανείς και τι έχει πάρει. Έχουμε μείωση μισθών και συντάξεων τα τελευταία χρόνια από το μνημόνιο μέχρι σήμερα. 8,5 δισεκατομμύρια περίπου. Έχουμε αφέμαξη φορολογική πολύ σημαντική. Έχουμε ανεργία. Έχουμε μείωση του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι ο νέος φόρος θα είναι δικαιότερος. Ναι, θα, ναι, έχει κάποιες απαλλαγές σε ομάδες. Θα το δούμε την άλλη εβδομάδα. Αλλά θα τα δούμε αυτά σε ειδική εκπομπή. Έτσι, αλλά ούτως ή άλλως όμως η υπερφορολόγηση είναι ένα θέμα. Να μείνω στα ποσά. Που συζητήθηκε πολύ στον προϋπολογισμό. Εντάξει, μαζί με τους πληστηριασμούς. Θα το δούμε στη συνέχεια. Να μείνω μέχρι στιγμής στα ποσά που προϋπολογίζονται. Αυτό λοιπόν που θα κάνει επιπλέον είναι ότι θα βάλει περισσότερους φόρους, 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι επιπλέον το ποσό που θα προκύψει με τη στοχοθεσία που υπάρχει από φορολογία ακινήτων. Mm-hmm. 1,9 θα το δω αν κάνω λάθος, υπάρχει επιπλέον ποσό από φορολογία εισοδήματος. Αυτά λοιπόν είναι που δημιουργούν μια παραπέρα ασφυξία. Ναι. Τι πετυχαίνει ως αποτέλεσμα. Πράγματι είχαμε 321 δισεκατομμύρια ευρώ ονομαστικό χρέος. Ναι. Θα είναι του χρόνου μετά από όλη αυτή την προσπάθεια και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, θα μειωθεί, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, κατά 1 δισεκατομμύριο η ονομαστική του αξία. Θα πάει 320. Έχω ένα πίνακα εδώ, στη σελίδα. Πολλά νούμερα μας λέτε όμως. Όχι, και μεγάλα νούμερα. Ναι, επειδή τα νούμερα. Μην χαθούν οι τελευταίες. Όχι, δεν χάνονται, έχουν εξοικειωθεί. Λοιπόν, έχω ένα πίνακα. Κοιτάξτε, να μην είμαστε εκπομπές τώρα πρωινάδικα μισό λεπτά και να μιλήσουμε. Όχι, αλίμονο. Λοιπόν, απλώς λέω ότι τα πολλά τα νούμερα δημιουργούν. Αυτό θα το κρίνουν οι αθλητέ. Άμα δεν τους αρέσει, πάει γυρίσει στο κανένα να δουν το Ολυμπιακό. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, στη σελίδα 142 της εισήγησης είναι τι ποσά έχει πληρώσει η Ελλάδα τα τελευταία 21 χρόνια για να εξυπηρετήσει το χρέος. Το χρέος. Και έχει πληρώσει 563 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Έχει πληρώσει και άλλα 288 δισεκατομμύρια σε γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου. Σύνολο 851 δισεκατομμύρια ευρώ για εξυπηρέτηση του παλαιού χρέους. Ταυτόχρονα συνεχίζουμε να έχουμε ένα χρέος 321 δισεκατομμύρια ευρώ ή 320. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Ότι η διαδικασία αυτή της υπερχρέωσης που υπάρχει η Ελλάδα και της αντιμετώπισης της ρύθμισης του δημοσίου χρέους. Ναι. Εδώ πάμε στο αν είναι διαχειρίσιμο. Ναι, ναι, ναι.
Με μια αντίληψη οικονομιστική που λέει ότι θα ξεζουμίσω, ότι θα κάνω ό,τι και να κάνεις, αυτό πλέον το χρέος είναι δυσθεώρητο, mm-hmm. δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, άρα πρέπει να πάμε σε μια διαπραγμάτευση. Για άλλοι λένε την Α ή τη λένε Β. Κάποιοι λοιπόν λένε απομείωση του χρέους. Άλλοι τη λένε κούρεμα, ναι. που την προκρίνουν το δούνο του οι Αμερικανοί mm-hmm. για δικούς τους λόγους. Ναι. Άλλοι λένε θα πάω σε μια επιμήκυνση, ας πούμε, άλλα 50 χρόνια να το πάω πιο πίσω. Σημασία έχει, εγώ εδώ θέλω να μείνω σε πρώτη φάση, ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, ό,τι και να βγάζουμε κάθε χρόνο, τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι, για να πληρώνουμε τους δαγιστές, δεν πρόκειται να τους εξοφλήσουμε. Αν αυτό ναι. το καταλάβουμε και θεωρήσουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, από εκεί και πέρα να ανοίξει μια συζήτηση που η κάθε πολιτική δύναμη θα πει τις απόψεις της. Θα εξηγήσει λοιπόν, πώς και τι. Και τελευταία παρατήρηση. Μια κουβέντα για να πάω στην κυρία Ξηρωτήρη. Μια παρατήρηση. Σε σχέση και με προτάσεις που υπάρχουν. Ναι. Συνεχίζει να ακολουθεί ένα δανεισμό 40 δισεκατομμυρίων το χρόνο για γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου κυβέρνηση. Αυτά είναι 4,1% το επιτόκιο. Είχαμε κάνει μια πρόταση ότι αν φτιαχτεί μια τράπεζα ειδικού σκοπού, το έχουμε πει πάλι σε εκπομπές, με ποσά από τα δισεκατομμύρια που περισσεύουν από την ανακεφαλαιοποίηση, αυτή μπορεί να δανείζεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι, είναι μια πρόταση που έχετε ξανά. Να κερδίσει το 4% διαφορά επιτοκίου στα 40 δις είναι 1,6 δισεκατομμύρια. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Αν δηλαδή ακόμη και με τέτοιες κινήσεις εντός του μνημονίου, με προσπάθειες, γίνουν αυτά, θα μπορεί να υπάρχει και καλύτερη διανομή και κατανομή ακόμη και μέσα στα στενά πλαίσια του μνημονίου. Επομένως, αυτός ο προϋπολογισμός, ένας προϋπολογισμός που συνεχίζει την πεπατημένη, δεν εγγράφει τις γερμανικές αποζημιώσεις μέσα στον προϋπολογισμό, διότι πρέπει να εγγραφούν. Διεκδικούμε 162 δισεκατομμύρια ευρώ από πολεμικές επανορθώσεις και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Έκανα την πρόταση πέρυσι εγγράφος. Φέτος, εκτός από τους ανεξάρτητους Έλληνες, το είπε ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το θέμα. Το αν έχουμε ελπίδες, θα μας το πει το νομικό συμβούλιο του κράτους, το οποίο ναι. ετοιμάζει την εισήγησή του. Όμως πρέπει να μπει σε μια διαδικασία εγγραφής και των αποζημιώσεων μέσα στον προϋπολογισμό. Είναι θετικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέτος το είπε. Πιστεύω και άλλα κόμματα και να καθίσουμε μετά να δούμε τεχνικά πώς θα γίνει. Εγώ έχω προτάσει, το έχω επεξεργαστεί. Είπε όμως και ο Πρωθυπουργός ότι δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε την Τελίνκε σε αυτό Εμένα το θέμα. Εμένα τον Τελίνκε δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί διότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται αυτοτελώς από την ελληνική πολιτεία. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει κανένα κόμμα στην Ευρώπη. Με ενδιαφέρει αν μπορώ να το κάνω, με ποιους όρους μπορούμε να το κάνουμε, τι θα εγγράψουμε αυτό μέσα. Δεν θέλει υποστήριξη έτσι. Αυτό. Είναι το τι θα εγγράψω στον προϋπολογισμό είναι μια αυτοτελής πράξη της ελληνικής πολιτείας. Επειδή όμως θα αμφισβητηθεί, τότε ο μόνος που μπορεί να το αμφισβητήσει θεσμικά, και το γράφω και στην εισήγησή μου μέσα, θα είναι η Eurostat και θα είναι το ECOFIN και η Κομισιόν. Εκεί λοιπόν όταν θα αμφισβητηθεί, τελειώνω. Θα πρέπει κάποιος να πει γιατί κακώς γράψατε 162 δις. Θα πρέπει να έρθει δηλαδή η Γερμανία και να πει κύριε δεν τα προστατεύει. Άρα με το που θα έρθει η Γερμανία. Με το που θα έρθει η Γερμανία και θα πει κακώς έχετε βάλει 162, δεν τα χρωστάει η Γερμανία. Έχει ήδη καθίσει στο τραπέζι της συζήτησης και ανοίγει μια συζήτηση σε θεσμικό επίπεδο που πρέπει να την επιδιώξουμε. Κρατήστε το αυτό να μου το απαντήσετε και εσείς μετά, κύριε Τσακαλώτο. Και έρχομαι σε εσάς, κυρία Ξηρωτήρη. Εσείς μιλήσατε για μια τεράστια δημοσιονομική προσαρμογή σε αυτά τα χρόνια. Γιατί καταψηφίσατε τον προϋπολογισμό? Λοιπόν, είπε και ο κύριος Βενιζέλος σε μια συνέντευξή του ότι η Δημάρ, ενώ ψήφισε κατά της ψήφου της πιστείας, στην πρόταση της πιστείας του ΣΥΡΙΖΑ, στον προϋπολογισμό ψήφισε, καταψήφισε. Είναι δύο πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Mm-hmm. Εμείς είπαμε ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, μετά από αυτή τη βίαιη προσαρμογή που της επευλήθη και που τώρα όλοι ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα, αλλά εδώ πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε αυτό που διαπιστώνουν πλέον τώρα οι εταίροι, έκανε μία προσαρμογή η οποία δεν έχει γίνει τα τελευταία 100 χρόνια από καμία άλλη χώρα. Ήτανε στο μείον 13,6 έλλειμμα και έφτασε στο 4,1 πλεώνασμα κυκλικό και τα λοιπά, όπως το λένε οι οικονομολόγοι, όταν και ο μέσος όρος της Ευρώπης αυτή τη στιγμή mm-hmm. είναι γύρω στο 1% και η Γερμανία στο 2,1%. Με τεράστια απώλεια όμως, θέσεων εργασίας. Ακριβώς. Ναι. Για μας λοιπόν, μέσα από αυτή τη βία προσαρμογή που της επευλήθη και που την έκανε ο ελληνικός λαός, με τεράστιες θυσίες και με ένα σύστημα εσωτερικό που δεν μπορούσε να εισπράξει τα έσοδά του, με συνεχιζόμενη τη φοροδιαφυγή και όλα αυτά τα θέματα. Για μένα, όπως το χαρακτήρισα και στον προϋπολογισμό, η χώρα είναι σαν να έχει βγει
μετά από μια πολεμική καταστροφή. Mm-hmm. Και τι είναι αυτή η καταστροφή? Είναι η τεράστια ανεργία, είναι η μεγάλη φτωχοποίηση, μεγάλο φτωχοποίηση του πληθυσμού. Έχουμε τεράστια αύξηση του πληθυσμού που βρίσκεται τώρα στο κατώφλι της φτώχειας. Ναι. Η πρώτη βέβαια είμαστε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Ξηρωτή. Με πάρα πολλά τέτοια προβλήματα. Επομένως, και θα με ρωτήσετε μετά, λέμε ότι αυτός ο προϋπολογισμός δεν έχει ένα σχέδιο, δεν μας προτείνει κάποιο σχέδιο. Πλέον από τα νούμερα θα βγουν έτσι ή αλλιώς. Υπάρχει πλήρης απουσία ενός σχεδίου που πρώτα να αντιμετωπίσει άμεσα με ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας, με τους άμεσους, με την αξιοποίηση του πλεονάσματος, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, να αντιμετωπίσει άμεσα τα μεγάλα σημαντικά κοινωνικά προβλήματα που έφερε η ύφεση, που είναι η ανεργία, που είναι η φτώχεια. Και δεύτερον, να ξεκινήσει, να αποδείξει δηλαδή, να έχει μια χαραμάδα, όπως είπα, ελπίδας, να αποδείξει στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους ότι μπορεί να επανεκκινήσει από εδώ και πέρα την αναπτυξιακή διαδικασία, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να παταχθεί η ανεργία, δεν μπορεί να ξεκινήσει να ανακάμπτει η πραγματική οικονομία. Έγινε πολλή συζήτηση για νέα μέτρα το 2014 από την αντιπολίτευση και διάβασα και την ανακοίνωση της ΕΣΕ, η οποία λέει πως θα εφαρμοστούν το 2014 μέτρα που έχουν ψηφιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ισχύει αυτό? Ποια είναι η εικόνα που εσείς έχετε? Λέμε λοιπόν ότι ο προϋπολογισμός διαπιστώνει ότι έχει επιτευχθεί ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Ναι. Διαπιστώνει ότι κάπως καλύτερα πήγανε τα έσοδα του κράτους. Mm-hmm. Δεν έχουν πάει όσο έπρεπε τα έσοδα του κράτους, ιδιαίτερα από το θέμα της πάταξης της φοροδιαφυγής. Ναι. Και αυτό επιβαρύνει πολύ περισσότερο τα ασθενέστερα στρώματα. Είχαμε όμως και κάποια χωρίσματα του ΔΟΕ για τη λίστα Λαγκάρντ πρόσφατα. 150, αν δεν κάνω λάθος, και έχουν δοθεί και πρόστιμα 50 εκατομμυρίων ευρώ. Να ανοίξω ένα κουτάκι εδώ, και τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ και άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει μια βίαιη προσαρμογή στο κράτος, ναι, και το κράτος με τον τρόπο που διαχειρίστηκε αυτή την προσαρμογή, τα μεσαία και τα φτωχότερα κυρίως στρώματα τα έκανε ακόμη φτωχότερα. Ναι. Άρα έχουμε πολλές απώλειες από εδώ και από εσωτερικές. Και πλούσιους πιο πλούσιους, μην το ξεχάσουμε και αυτό. Είναι μεγαλύτερο το χάσμα, λέτε λοιπόν. Και δεν είναι λαϊκισμός. Ναι, ναι, όχι, ναι, ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν να διορθώσουμε κι εμείς μεγάλες πληγές που στο εσωτερικό μας, δηλαδή αυτό το βάρος το μεταφέραμε πάλι στους φτωχότερους, και από εκεί και πέρα, όπως λέτε εσείς, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη συζήτηση η οποία υπάρχει για το δημοσιονομικό κενό καταρχήν, το οποίο εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα ρυθμιστεί, ναι, και αν είναι τόσο το πλεόνασμα ή λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω, και από εκεί και πέρα ανοίγει το μεγάλο θέμα του χρηματοδοτικού κενού, mm-hmm, και το μεγάλο θέμα της διαπραγμάτευσης που πρέπει να εδώ γίνει για την αναδιάρθρωση του χρέους. Έχετε λοιπόν ελπίδες, λοιπόν, σε αυτή την διαπραγμάτευση με την Τρόικα? Εμείς λοιπόν λέμε ότι στον προϋπολογισμό, και νομίζω λίγο προς το τέλος ο Πρωθυπουργός το είπε στην ομιλία του, στον προϋπολογισμό, και ούτε ο κύριος Τουρνάρας ούτε στην Επιτροπή μας είπαν για αυτό το κρίσιμο θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ λέω την έκφραση που λέει ο λαός, ότι ό,τι δώσαμε, δώσαμε. Δώσαμε, ναι, τα πάντα δηλαδή, ναι, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Επομένως, όποιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν σήμερα για το χρηματοδοτικό κενό και το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας της βιωσιμότητας του χρέους, πρέπει να γίνουν με βάση ένα συντεταγμένο πρόγραμμα και με μια σκληρή διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Δηλαδή, και το θέμα του χρηματοδοτικού κενού, ό,τι είναι, πρέπει να μετακυληθεί κι αυτό, διότι δεν μπορεί πλέον για να αξιοποιήσουμε αυτό το λίγο πρωτογενές πλεόνασμα. Για να βάλουμε λίγο μπροστά. Να αντιμετωπιστεί, λέτε λοιπόν, ναι, συνολικά. Να βάλουμε, έτσι, λίγο μπροστά την ατμομηχανία της οικονομίας, της ανάπτυξης. Πρέπει να έχουμε απαλλαγή. Ξέρετε ότι το 2014, πέρα από αν θα είναι το κενό 6,5 κτλ., έχουμε και τα τακοχρεωλήσια, ναι, που πρέπει να πληρώσουμε το 2014 και το 2015. Άρα αυτά πρέπει επομένως, κατά τη δική μας άποψη, να μετακυληθούν και παράλληλα να υπάρξει διαπραγμάτευση για τη βιωσιμότητα του χρέους. Η παραδοχή λαθών από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τι σας λέει, κυρία Ξηρωτήρη? Ότι γιατί η κυβέρνηση δεν παρουσιάζει αυτό το πρόγραμμα και μέσα σε αυτό να αξιοποιεί πράγματι όλες αυτές
τις διαπιστώσεις που έχει κάνει. Το δούνου του δεν την έκανε τώρα η Λαγκάρ. Το δούνου του έχει πει και για τα άλλα κράτη. Ότι όταν εφαρμόζεις ένα πρόγραμμα που επιβάλλει μεγαλύτερη ύφεση από το 1,5% του ΑΕΠ, το πρόγραμμα αυτό αναιρείται. Στην Ελλάδα μας επιβλήθη πρόγραμμα που η ύφεση ήταν 3% και 3,5%. Ναι. Επομένως υπάρχει πλήρης αποτυχία αυτού του προγράμματος. Και 6. Και 6. Έκανα ερώτηση εγώ για αυτό το θέμα στο Στουρνάρα και μου απήντησε από τη Βουλή, έτσι, ότι τέτοια πράγματα, γιατί του είπα τι αποζημίωση θα ζητήσουμε από την καταστροφή που έχουμε πάθει. Και λέει τέτοια πράγματα δεν μπορούμε να τα θέτουμε. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν όμως να θέσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα, και εσείς το διαπιστώνετε και εμείς το διαπιστώναμε ότι δεν έχει βγει. Ο ελληνικός λαός έκανε όλες αυτές τις θυσίες, επομένως εμείς τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να έχουμε κοινωνική προστασία και ο προϋπολογισμός του 2014 σε αυτό το θέμα πραγματικά είναι πάρα πολύ αδύναμο. Λοιπόν, δεν αντιμετωπίζει μια τελεία, το μεγάλο να μας πρόβλημα της στοχοποίησης του πληθυσμού. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε και ένα άλλο πράγμα για να πείσουμε τους εταίρους. Ότι ξέρετε, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση αυτής της χώρας. Που δεν είναι μόνο, είναι σημαντικό να διαπραγματευτούμε ότι πρέπει να μετακυληθεί ένα μέρος των τοκοχρεωλησίων. Να έχουμε για μία περίοδο μεγάλη μείωση των τόκων ή και μηδενικούς τόκους για να μπορέσει να ξεκινήσει. Και να ανοίξει και μεγάλη συζήτηση της μείωσης του χρέους. Λοιπόν, που θέλει μεγάλη, μεγάλη αυτή στο... ακούστηκαν πολλά. Λέμε λοιπόν ότι, γιατί... και τελειώνω, και λέμε ότι όταν ζητάς αυτό το οικονομικό πρόγραμμα πρέπει και σε αυτούς, αλλά κυρίως το λαός, να λες πώς θα είναι αυτό το πρόγραμμα της ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης. Δεν έχει η κυβέρνηση ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή πώς θα επιτύχει σιγά σιγά αυτή την ανάπτυξη της οικονομίας της. Πώς θα την επιτύχει. Με την παλιά λογική θα έχει τις ίδιες στρεβλώσεις. Άρα λοιπόν γι' αυτό εμείς καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό. Είναι σαφές. Διότι δεν υπήρχε ούτε το πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας και ούτε από εδώ και πέρα το πρόγραμμα λοιπόν, της αναδιαπραγμάτευσης. Να δούμε αυτό το θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης του χρέους που είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Τζαμτζή, σας ακούμε. Έχετε σημειώσει πολλά πράγματα από αυτά που είπαν οι συνάδελφοί σας. Απέναντί μου έχω τρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι στον χώρο της αντιπολίτευσης. Και βεβαίως έχω ακούσει πράγματα τα οποία θα σχολιάσω. Πρώτα απ' όλα, θα ξεκινήσω, επιτρέψτε μου λίγο, από την κυρία Ξηρωτήρη. Κυρία Ξηρωτήρη προηγουμένως αναφέρθηκε στην βίαιη προσαρμογή την οποία ανέφερε ο προϋπολογισμός. Να τη θυμίσω... Το πρόγραμμα προσαρμογής. Ο προϋπολογισμός είναι ενταγμένος μέσα σε διαδικασίες. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι διαφορετικό ή κάτι κακό. Ναι, λοιπόν, αυτόν τον προϋπολογισμό όμως τον ψηφίσατε πέρυσι τέτοιον καιρό όταν συμμετείχατε στην κυβέρνηση. Λοιπόν, και ο προϋπολογισμός αυτός εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Ολοκληρώνεται αυτός ο προϋπολογισμός και δίνει τα πρώτα αποτελέσματα. Να σας θυμίσω ότι η αντιπολίτευση ήταν αυτή η οποία έλεγε πρώτον, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε με αυτόν τον προϋπολογισμό. Θα μπει μέσα ο προϋπολογισμός. Τα λέγανε οι κύριοι. Δεν θα σας δώσει κανείς λεφτά. Δεν εμπιστεύεται κανείς στην Ελλάδα. Δεν νομίζω, εγώ τουλάχιστον, επιτρέψτε μου, εγώ δεν σας διέκοψα ούτε δευτερόλεπτο. Ούτε δευτερόλεπτο δεν σας διέκοψα. Ούτε δευτερόλεπτο. Αλλά δεν είπα λοιπόν, οι παρατάξεις σας, και δεν με απασχολεί προσωπικά αν ο Α ή ο Β είπε το Α ή το Β, οι παρατάξεις σας αυτό λέγανε. Ότι η Ελλάδα είναι καταδικασμένη. Ότι οι εταίροι δεν έχουν, είναι, ότι η Ελλάδα είναι σαν υποληψία. Ότι δεν πρόκειται να δώσουν ούτε δραχμή. Δεν πρόκειται να δώσουν δάνεια. Ήρθε η Ελλάδα και πήρε και τα δάνεια τα οποία έπρεπε. Πήρε δάνεια μάλιστα με πολύ χαμηλό επιτόκιο 1%. Η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πήρε παράταση να μην πληρώνει τοκοχρεωλήσια για ένα διάστημα. Η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία σήμερα, πράγματι ματώνοντας οι Έλληνες, γιατί δεν λέμε ότι η κυβέρνηση το πέτυχε, το πέτυχαν όλοι οι Έλληνες, είναι αυτή η οποία σήμερα έχει ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Από και εδώ τι και σημαίνει, πρέπει ένα να λεπτό, δούμε. Επιτρέψτε μου. Δεν μπορεί να μιλάμε στην Ελλάδα
έχοντας υπόψη μας και να πατάμε ταυτόχρονα σε δύο βάρκες. Από τη μία να μιλάμε για μια οικονομία η οποία δεν στέκει στα πόδια της και από την άλλη να λέμε «Μα καλά δεν δώσατε τόσα λεφτά εκεί πέρα, γιατί αφήνετε τον κόσμο έτσι». Λοιπόν, ακούστε, ούτε κοινωνική δικαιοσύνη περισσότερη έχει οποιοδήποτε κόμμα μέσα στην Ελληνική Βουλή από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητος είναι κανένας, περισσότερο εμού. Και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ένα. Με δανεικά ούτε παροχές υπάρχουν, ούτε κοινωνική πολιτική υπάρχει. Με δανεικά ήμασταν τόσα χρόνια και κάποτε πρέπει να μιλήσουμε για να πούμε την αλήθεια. Να κοιτάξουμε κατάματα τον ελληνικό λαό και να του πούμε ελληνικέ λαέ. Με δανεικά περνούσες καλά. Γιατί σήμερα πλέον δανεικά δεν σου δίνει κανείς για να τρως. Δίνουνε χρήματα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που έχουμε. Αλλά τα δανεικά αυτά τελειώσανε. Και εγώ αναρωτιέμαι και λέω. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει θα κάνουμε αυτό, θα αυξήσουμε μισθούς και συντάξεις. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς θα τα αυξήσετε. Ο μόνος τρόπος για να τα αυξήσετε είναι σήμερα που μιλάμε, είναι να αυξήσετε τη φορολογία. Διότι διαφορετικά δεν λέτε. Λέτε θα κάνουμε ανάπτυξη. Μα για να κάνεις ανάπτυξη δεν μπορείς να πατάς σε κινούμενη άμμο. Πρέπει να πατάς σταθερά στα πόδια σου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις πλεόνασμα. Δεν μπορείς να κουβαλάς νερό με ένα τρύπιο καλάθι. Νερό θα πρέπει να κουβαλάς με ένα σωστό καλάθι. Με ένα σωστό κουβά. Λοιπόν, αυτό το οποίο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι? Για να τα ακούσουμε, γιατί από τη μία πλευρά ακούμε το ΣΥΡΙΖΑ να λέει. Μέσα λέει ο ένας, το ένα στέλεχος, εμείς υποστηρίζουμε το ευρώ, υποστηρίζουμε την ευρωζώνη. Ήρθε ο κύριος, μια χαρούμενη οικογένεια. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας από το Όστιν, όπου μας είπε ότι θα είναι καταστροφή η έξοδός μας από το ευρώ και από την ευρωζώνη. Και βεβαίως ήρθε στις θέσεις τις δικές μας. Ταυτόχρονα την ίδια στιγμή ο κύριος Λαβαζάνης εξέφρασε τη δική του άποψη εκπροσωπώντας τουλάχιστον ένα 30% μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι δεν είναι το ευρώ η πανάκια και δεν υπάρχει και πρόβλημα. Και βεβαίως αυτό, το ότι καμία θυσία για το ευρώ, το γράφουν μέσα στο πρόγραμμά τους στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά βγαίνει προς τα έξω με δύο όψεις. Και λέει, ελάτε κι εσείς που πιστεύετε στο ευρώ, ελάτε κι εσείς που δεν πιστεύετε στο ευρώ. Το απάντησε πριν ο κύριος Τσακαλώτος, λοιπόν, λέγοντας ότι είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Όχι, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Από εκεί και πέρα, εάν δεν υπάρχει σταθερή βάση για ανάπτυξη, δεν μπορεί να έχει ανάπτυξη μια χώρα. Σήμερα λοιπόν εμείς αυτό το οποίο κάνουμε μέσα από διαρθρωτικές αλλαγές είναι να πατήσει η χώρα στα πόδια της. Και αυτό πετυχαίνει με τον προϋπολογισμό του 2013. Είναι εφικτό. Η χώρα βεβαίως και είναι εφικτό. Όχι απλά κάτι. Είναι εφικτό. Γερμανικές αποζημιώσεις και κατοχικό δάνειο. Θα μιλήσω και για αυτά. Το έθεσε και ο κύριος Μαγιάς. Θα σας πω. Δεν είναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να πατήσουμε λοιπόν στα πόδια μας για να έχουμε δυνατότητα ανάπτυξης. Αυτό που είπα από την πρώτη στιγμή είναι ότι ο φετινός προϋπολογισμός είναι η βάση και το εφαλτήριο για ανάκαμψη της οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά ότι περιορίζοντας πλέον τις δαπάνες και βγάζοντας ένα πλεόνασμα, έχουμε τη δυνατότητα πλέον να μιλήσουμε και να διεκδικήσουμε και χρηματοδοτήσεις και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε πολιτικές ανάκαμψης της οικονομίας μας. Και να διαπραγματευτούμε καλύτερους όρους για το χρέος. Εννοείται. Ακόμα και εννοείται. Όταν είσαι αφαιρέγγυος, δεν σε βλέπει κανένας με μάτι θετικό. Εάν είσαι μπαταξής, γιατί ακούω να μην πληρώσουμε το Α, να μην πληρώσουμε το Β, ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει πει, οι ΑΝΕΛ το έχουν πει. Αυτές οι λογικές, το μόνο που θα κάνουν είναι να δώσουν ξανά την εικόνα της χώρας προς τα έξω ότι η Ελλάδα είναι μπαταξίδες. Δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να πω, επειδή έχει υποθεί κατά κόρον για το κατοχικό δάνειο, το έχει πει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το Die Linke, όπως είπατε πριν, που είναι το αδελφό κόμμα και το οποίο στηρίζει τον κύριο Τσίπρα στην εκλογή του ως Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε καν να ακούσει δεν θέλει για τέτοιες υποθέσεις. Παρόλα αυτά, για να λέμε και την άλλη πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση αθόρυβα
αλλά σταθερά κάνει διάφορες ενέργειες. Αυτό το οποίο λοιπόν θέλω να σας πω είναι ότι εάν δεν πάμε σε λογικές, σοβαρές, και αν δεν σταματήσει αυτός ο λαϊκισμός από πλευράς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είπα και πριν, η αντιπολίτευση σήμερα, η κυβέρνηση αυτή, κινείται αφενός μεν ανάμεσα σε μία κακή, πολλές φορές επιθετική και με πολλά ερωτηματικά λειτουργούσα τρόικα, και από την άλλη έχουμε μία κακή αντιπολίτευση η οποία δεν βρίσκει τίποτε καλό σε αυτή την κυβέρνηση. Είναι μία αντιπολίτευση η οποία λέει μονίμως όχι σε όλα. Όχι είπε στα φάρμακα, όχι είπε σε χίλιες δυο περιπτώσεις. Και αυτό το όχι της αντιπολίτευσης έχει έναν στόχο. Ο μόνος στόχος είναι να υφαρπάξει την ψήφο των πολιτών. Εμείς μιλούμε με συγκεκριμένα στοιχεία. Η αντιπολίτευση έλεγε και παρουσιάζονταν ότι η κυβέρνηση αυτή δεν θα βγάλει αυτόν τον προϋπολογισμό, για να θυμίσω συγκεκριμένες κουβέντες, και σήμερα διαψεύδονται. Παρόλα αυτά όμως, ακούτε τις ίδιες κραυγές ότι ο προϋπολογισμός του 2014 δεν θα βγει. Ναι. Και τι έγινε άμα θα έχει 3 δισεκατομμύρια πλεόνασμα? Τι έγινε? Έγινε ένα πράγμα. Ότι πλέον με τα ρυθμίσεις που χρόνια τώρα δεν γίνονταν, γίνονται και αποδίδουν καρπούς. Μάλιστα. Βολεμένοι που τόσα χρόνια ήταν βολεμένοι, ξεβολεύονται. Και επιπλέον, εγώ θέλω να ρωτήσω ειλικρινά όλους στο τραπέζι. Ρωτήστε τον κύριο Τσακαλώτο απευθείας για να του δώσετε τον λόγο. Διαφωνούνε, κοιτάω το ρολόι, επιτρέψτε μου. Εγώ κοιτάω το ρολόι τον χρόνο που μιλώ. Θα σας τον δώσω εγώ το χρόνο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, μία κουβέντα και κλείνω. Ναι. Διαφωνούνε για όλες αυτές τις περιστολές δαπανών που έχουν γίνει. 60.000 σχεδόν ήταν, 38.000 ήταν οι μαϊμού συντάξεις που παίρναν κάποιοι. Ήταν κακό δηλαδή από την πλευρά της κυβέρνησης που πάρθηκαν μέτρα. Το σημάζεμα γενικότερα της δημόσιας διοίκησης που έχει γίνει, το σημάζεμα που πάει να γίνει στα φορολογικά, η αύξηση των εσόδων, αυτά δεν τα θέλουμε? Δηλαδή μιλούμε για χρήματα, από πού θα βρεθούν? Από τον ουρανό θα πέσουν αυτά τα χρήματα. Εκτός και αν εφαρμόσει αυτό το οποίο είπε, χαριτολογώντας εγώ ίσως θα πω, ο κύριος Τσακαλώτος, ότι δεν είναι υπερφορολογημένη η Ελλάδα. Εμείς λέμε ότι είναι υπερφορολογημένη και κάνει είναι προσπάθεια αυτό που ο Έλληνας. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Τσακαλώτος, ότι διαστρεβλώθηκαν οι θέσεις στην Ολομέλεια. Εάν η Ελλάδα δεν πατήσει στα πόδια της και δεν προχωρήσει με αναπτυξιακές πολιτικές, τότε το μόνο που μένει είναι η υπερφορολόγηση των Ελλήνων. Λοιπόν, και αυτό που θα κάνει και ευκαιρία που γράφουν μέσα στο πρόγραμμά τους ο ΣΥΡΙΖΑ είναι φορολογία σε όλους τους Έλληνες, λοιπόν, και βαριά. Για τη φορολογία, νομίζω έχετε γράψει ένα άρθρο στο οποίο έχετε αναφερθεί στην φορολογία των εχόντων. Ποιοι είναι αυτοί οι έχοντες και κατέχοντες που θα πρέπει να φορολογηθούν? Λοιπόν, θα φτάσω σε αυτό, να με επιτρέψετε. Θέλετε δύο-τρία κάτι να πείτε πάνω σε αυτά που ο κύριος Τζαμτζής? Δύο-τρία σχόλια, γιατί μας είπε ο κύριος Τζαμτζής και θα κάνω τη σύνδεση με αυτό που θέλετε. Χωρίς δανεικά δεν μπορεί να κάνεις αυτό. Χωρίς δανεικά ή με τα δανεικά που παίρνει η κυβέρνηση, μπορεί να αυξήσεις ραγδαία το ποσοστό του πλούτου που παίρνει το πάνω 20% μέσα σε αυτή την κρίση. Με τα δανεικά που παίρνει αυτή η κυβέρνηση, μπορεί να φτιάξει 8.000 καινούριους εκατομμυριούχους. Άρα, όταν λέμε ότι έχουμε ένα εθνικό σχέδιο και ότι όλοι μαζί είμαστε για να αντιμετωπίσουμε την Τρόικα, δεν είμαστε όλοι μαζί. Δεν είμαστε όλοι μαζί. Οι 8.000 καινούριοι εκατομμυριούχοι, το ποσοστό, το πλούτο και το εισοδήματος που παίρνουν το πάνω το 20% που έχει αυξηθεί ραγδαία στα τελευταία 3 χρόνια. Άρα, μην μας λέει τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Αυτό που οφείλεται, δική τους... Είναι μια κυβέρνηση που υποστηρίζει τους δικούς τους ανθρώπους, τους υποστηρίζει σε όλα και στα φορολογικά που ακόμα δεν έχουμε δει αυτό το περιουσιολόγιο, που ακόμα δεν έχουμε μπορέσει κάποια από τα εμβάσματα που βγήκαν έξω να τα ελέγξουμε πόσα είναι, ένας αστείος αριθμός, ούτε το Δουνουτού που δεν είναι και αγαπημένος μου οργανισμός, δεν τους πιστεύει ότι μπορεί να το κάνουν. Και μετά φτάνουμε στις διορθωτικές αλλαγές. Είναι διορθωτική αλλαγή οι καθαρίστριες του 500 ευρώ που πετάμε στο δρόμο?
Εδώ πιο πέρα, πιο κάτω είναι οι καθαρίστες. Κάθε μέρα μπορεί να πάτε. Γυναίκες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα που τους πετάμε στο. Αυτή είναι η διαφορετική. Εκεί θα φτιάξουμε το καινούριο κράτος. Ή τους διοικητικούς υπαλλήλους που τους διώχνουμε και μετά τα πανεπιστήμια και τα τμήματα δεν θα έχουν να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι αυτές οι μεγάλες διαφορετικές αλλαγές. Βλέπουμε ότι ακριβώς επειδή αυτός ο προϋπολογισμός έχει πολύ μεγάλο στοιχείο αναρθολογικότητας ή να βοηθήσουμε μόνο τους δικούς μας, οπότε έχει και μια ορθολογικότητα άλλη τύπου, αλλά από οικονομικής άποψης έχει αναθολογική δομή, δημιουργούμε πυραμίδα μέτρων. Και κάτι άλλο, πυραμίδα Τζάνκης, μέτρων. Έσπασε το κατεστημένο σε ορισμένα. Ποιο κατεστημένο έσπασε. Έχετε δείτε και. Εσείς που κάνετε βόλτες είτε στα βόρεια ή στα νότια, προάστε στο Κολωνάκι, βλέπετε να κλαίνε και να λένε τι είναι αυτό που μας βρήκε σε αυτή τη. Εγώ δεν βλέπω ότι. Και βλέπω και τις εφημερίδες που υποστηρίζουν το. Δεν τους βλέπω και ευτυχές. Το μόνο που στεναχωριούνται είναι μήπως πέσει αυτή η κυβέρνηση. Εκτός αν μιλάτε για πάρα πολύ πλούσιες οικογένειες. Αν μιλάτε, δεν είναι μόνο πάρα πολύ πλούσιοι. Όταν λέμε ευτυχές, το 20% έχει αυξηθεί, το 20% δεν είναι μιλή στις οικογένειες. Επιτρέπετε να σας κάνω μια ερώτηση. Όχι, πάνω σε αυτό. Όχι, γιατί είπατε να μην σας διορθώνουμε και πρέπει να πω. Άρα οι διαφορετικές αλλαγές. Έχουμε μια πυραμίδα μέτρων. Καμία από τις αλλαγές δεν ήταν σωστή. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Όχι, αν ήταν, αν ήταν άνθρωποι που δεν δικαιώθηκαν δικαιώθηκαν να πάρουν κάποιοι που λέγανε ότι ήταν τυφλοί. Υπήρχε κάποιος αριστερός άνθρωπος που έλεγε πρέπει να δώσουμε επιδόματα σε άνθρωποι που δεν έχουν αναπηρία να τα πάρουν. Έχετε ακούσει κάποιον αριστερό άνθρωπο να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα? Δεν το έχω ακούσει αυτό. Για όνομα του το. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ψηφίσει τίποτα. Ναι, άμα το βάζετε σε ένα πολωνικό νομοσχέδιο που πρέπει να το ψηφίσουμε σε ένα άρθρο, πώς θα το ψηφίσουμε? Ούτε τα φάρμακα δεν ψηφίσατε. Αν και κάνατε μια κολοτούμπα. Δηλαδή, μόνο στην πρωτολογία υπάρχει ο όρος να μην διακόπτουμε. Δεν σας διακόπτω. Στην πρωτολογία. Δηλαδή, στην πρωτολογία είμαστε ανοιχτοί. Είναι ανοιχτοί όλοι για πρωτολογία. Πείτε μου και για τους φόρους, κύριε Τσακαλώτο. Και για τους φόρους και για τον Τιλίνκε όμω. Και για τους φόρους. Και γι' αυτό θέλω να το μοναχικό. Να κλείσω αυτό που έλεγα πριν και μετά. Βεβαίως. Πολύ. Ναι. Εδώ πρέπει να αποφασίσει η κοινωνία τι θεωρεί. Συμφωνεί με την κυβέρνηση ότι έχουμε ένα success story, όπως το έλεγε ο κ. Τζαμτζής. Τότε θα μας πει και η Τρόικα, συνεχίζουμε όπως είναι. Που είναι success story, πάει μια χαρά, συνεχίζουμε. Θα τσακωθούμε για λίγες λεπτομέρειες, success story έχετε, συνεχίζουμε. Αν δεν έχουμε success story όμως και έχουμε μια καταστροφή. Που το λένε όλοι για τα δικαιώματα, για την κοινωνία, για τις προοπτικές ανάπτυξη, τότε πρέπει να αλλάξουν ριζικά. Πρέπει να το αποφασίσει η κοινωνία. Και να ψηφίσει και να ενεργοποιηθεί και να δουλέψει με ποιον είναι. Πείτε μου λοιπόν, ποια είναι η θέση σας για τους φόρους. Και να πω και για τον Τιλίνκε. Και για τον Τιλίνκε να πείτε, βεβαίως. Να με ρωτήσει το ότι θέλετε για τον Τιλίνκε, που καταψήφισε τα μνημόνια, αλλά τα καταψήφισα κι εγώ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, ένας αριστερός άνθρωπος να καταψηφίσει το μνημόνιο δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα. Σας ρωτάμε, οι γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Πώς μπορούν να διεκδικηθούν αν δεν υπάρχει κάποια υποστήριξη από την Ευρώπη? Από μια αριστερή δύναμη. Δεν έχετε διαβάσει το πρόγραμμα του Τιλίνκε. Δεν το έχετε διαβάσει το πρόγραμμα του Τιλίνκε. Εγώ ξέρω όμως οι αντιπρόσωποι του Τιλίνκε, όταν οι σύμμαχοι του κ. Τζαμτζή λέγανε για τους Έλληνες τεμπέληδες, για τον Νότο που δεν δουλεύει και για τους σκληρούς εργαζόμενους του Βορρά, έβγαινε ο βουλευτής του Τιλίνκε στη Γερμανική Βουλή και στην Ευρωβουλή και έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες. Εγώ ξέρω ότι τα γερμανικά συνδικάτα, όταν ο κύριος Σόιμπλε έλεγε δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να δίνουμε λεφτά στους Έλληνες που δεν δουλεύουν, λέγανε για καινούριο Marshall Plan 300 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Αυτή είναι η αριστερά, αυτή είναι η δεξιά. Οπότε να ρωτήστε και τους αριστερούς για το Τιλίνκε, αλλά μπορεί να ρωτάτε καμιά φορά τους δεξιούς που έρχονται στο πρόγραμμά σας, γιατί μας χλεβάζουνε οι αντιπρόσωποι των λαϊκών κομμάτων στην Ευρώπη του Βορρά και μιλάνε για τεμπέληδες του Νότου και σκληρά εργαζόμενους του Βορρά. Αυτό δεν τους έχω ακούσει να τους ρωτήσετε. Φόροι. Και για τους φόρους. Εγώ στην ομιλία μου νομίζω ήμουνα τόσο ξεκάθαρος στον προϋπολογισμό που κανένας καλόπιστος άνθρωπος δεν μπορούσε να έχει αμφιβολία. Είπα ότι αν μιλάμε για το μέσο όρο, πόσο πληρώνουμε σαν κοινωνία, δεν πληρώνουμε πολλούς φόρους. Αν πάρουμε ως το μέσο άνθρωπο, ο μέσος άνθρωπος είναι παίρνουμε τους 100 Έλληνες και λέμε ο πεντηκοστός, ναι. Πόσο πληρώνει πάρα πολλά. Αυτή είναι η διαφορά του ενδιάμεσου. Με το μέσο όρο. Άρα λέω ότι το σημαντικό είναι η αναδιανομή των φορολογικών
τα φορολογικά βάρη να τα έχουμε μια διαφορετική αναδιανομή, να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή που εγώ δεν πιστεύω. Καλά, ότι έχω φοροδιαφυγή τη βούληση είναι, σε αυτό, είναι ένα ζήτημα. Αλλά πιστεύω. Για τους φόρους, ποιο είναι το δίκαιο δηλαδή, ποιοι είναι οι έχοντες, αυτοί που έχουν μεγάλη περιουσία. Βεβαίως, εμείς λέμε τύπου, να έχουμε μια φόρο. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο. Είναι 3-4 πράγματα που πρέπει να γίνουν. Είναι αυτοί που δεν πληρώνουν να πληρώσουν, δηλαδή η διεύρυνση της φορολογικής βάσης είναι ένα. Είναι ο φόρος περιουσίας που πρέπει να είναι με πολύ μεγάλο αφορολόγητο και να πιάσει αυτοί που έχουν πολύ περισσότερο, που μπορεί να δεις από πού θα αρχίσει το αφορολόγητο. Και είναι να έχεις φόρο εισοδήματος με πολλούς φορολογικούς συντελεστές. Για να είναι, όχι που τους μειώνουμε, πρέπει για να είναι δίκαιο και όλοι να πληρώνουν, να έχεις πολλούς συντελεστές για να μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό. Είναι πολλά πράγματα. Είναι αν υπήρχε η να βούληση. Να σας πω κάτι, μην επεκταθούμε πάρα πολύ σε αυτό. Εσείς γιατί ρωτήσατε. Θα έχουμε και. Καλά, φυσικά και ρώτησα, γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση στην Ολομέλεια για το θέμα των πληστηριασμών. Όπου είχαμε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι η πρώτη κατοικία είναι διασφαλισμένη για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη. Και είχαμε και πολλή συζήτηση για το θέμα της υπερφορολόγησης. Μέσα στη συζήτηση του προϋπολογισμού δεν ήταν δυνατόν να μην σας το ρωτήσω. Κύριε Μαριά, κρατήστε αν θέλετε, θα σας δώσω άλλα δύο λεπτά, κύριε Τζαμτζή, στο τέλος. Κύριε Μαριά, αν θέλετε σε αυτά που ακούστηκαν από τους συναδέλφους σας και κάτι να πούμε για τους φόρους και τη φοροδοτική δυνατότητα των πολιτών. Θα τα πάρουμε τα χρήματα, εννοώ το κράτος, από τους φόρους, από εκεί που πρέπει. Εγώ νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο είναι ότι υπάρχει μια αυτάριστη κυβέρνηση. Να ευχαριστήσω τον κύριο Τσακαλώτο. Πρέπει να τον αποδεσμεύσω. Μας είχε ζητήσει να αποχωρήσει λίγο νωρίτερα. Χίλια ευχαριστώ για την παρουσία σας. Νομίζω το πιο επικίνδυνο είναι να υπάρχει μια αυταρέσκεια στην κυβέρνηση. Τι είχα πει πέρυσι. Πέρυσι είχα πει για τον προϋπολογισμό, πρώτον, ότι είναι προϋπολογισμός ύφεσης και θα δημιουργήσει προβλήματα. Πράγματι, από πέρυσι μέχρι φέτος, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε δραματικά. Πέρυσι, γιατί ό,τι λέμε, επειδή εμείς είμαστε εισηγητές, τα γράφουμε στο αντίστοιχο βιβλιαράκι και κυκλοφορεί. Πέρυσι, λοιπόν, είχαμε πει επίσης ότι θα υπάρξει φτωχοποίηση περαιτέρω. Και υπήρξε. Πέρυσι, είχαμε πει ότι θα συνεχίσουν να δίνουν δάνεια οι δανειστές, διότι τα δίνουν για να ξοφλήσουν τα παλιά τους δάνεια. Και για να ξοφλήσει η Ελλάδα τα παλιά τους δάνεια, και επομένως δεν θα μας αφήσουν. Θα συνεχίσει η αφέμαξη αυτή μέσα από την συνεχή, αν θέλετε, δραστηριότητα. Όπου κρατάς μια χώρα σε εξάρτηση πολιτική, κοινωνική, οικονομική μέσω της υπερχρέωσης που έχει δημιουργηθεί και δίνοντας δάνεια, γιατί οι ίδιοι σώζονται. Πέρυσι επίσης είχαμε πει αυτές τις παρατηρήσεις, άρα δεν είναι αυτές που υπόθηκαν όσον αφορά τους ανεξάρτητους συνήθειες από τον κύριο Τζαμτζή. Πιστεύετε, πέρυσι, επειδή το ακούω από πολλούς, αυτό εννοώ από τους πολίτες, ότι υπάρχει ένα σχέδιο εξόντωσης της χώρας μας. Δεν υπάρχει σχέδιο εξόντωσης κατά την έννοια αυτή. Είναι η λειτουργία των οικονομιών, είναι η λειτουργία των αγορών, είναι η λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος. Έχει μέσα της μια ενδογενή λογική, δηλαδή ότι έχεις δύο τρόπους, ας πούμε, να αυξήσεις τα κέρδη. Είτε με τη βιομηχανική ανάπτυξη, η οποία όμως δεν αποδίδει τα κέρδη αυτά που θα μπορούσε να αποδώσει αυτό που ονομάζεται καπιταλισμός καζίνο ή τραπεζοκρατία, όπου δημιουργούν εικονικά προϊόντα και μέσω αυτού του συστήματος πετυχαίνουν υπερκέρδη. Άρα λοιπόν, όταν έχεις μια κοινωνία που κοιτάζει τα υπερκέρδη και κυρίως ένα σύστημα, βρίσκει τρόπους να προχωρήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το σύστημα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με τον νεοφιλελευθερισμό, είναι εις βάρος του ελληνικού λαού. Πέρυσι λοιπόν, γιατί πάντοτε πρέπει να κάνεις προτάσεις. Η πρόταση λοιπόν, η περσινή που κατατέθηκε ρητά και κατηγορηματικά ήταν: πρέπει να αξιοποιήσουμε εμείς τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Σε μία διαπραγμάτευση, όταν ισχυρίζονται οι άλλοι ότι οφείλεις τόσα δις, πρέπει να δεις αν και οι άλλοι σου οφείλουν. Και αυτά πρέπει να τα βάλεις στο τραπέζι. Συστηματικά λοιπόν, όσον αφορά τους ανεξάρτητους και εμένα προσωπικά, ξεκίνησα με ερωτήσεις, παρεμβάσεις για το θέμα του κατοχικού δανείου και των γερμανικών αποζημιώσεων. Και η κυβέρνηση έκανε κινήσεις πάνω στο θέμα αυτό, μετά από πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις που έκανα. Και είναι συγκεκριμένο και αυτό. Και ο Τζαμτζής μας είπε πριν ότι η κυβέρνηση κινείται αθόρυβα στο θέμα αυτό. Εγώ λοιπόν είπα κάτι πολύ απλό. Θα πρέπει να καταγραφούν, κατά την άποψη τη δικιά μου, ένας τρόπος μέσα στον ίδιο τον προϋπολογισμό οι οφειλές από το κατοχικό δανείο. Ναι, το είπατε και πριν για να δημιουργηθεί είπαμε ένα επίσης, δεδομένο. Είπαμε επίσης ότι πέρυσι, αν είχαν κάνει την ίδια τακτική σε σχέση με τα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου, θα είχαμε κερδίσει και άλλα 800 εκατομμύρια. Δεν έγινε. Το ξαναφέραμε φέτος. Εγώ λοιπόν έχω την άποψη ότι και σε τεχνικό επίπεδο η κυβέρνηση είναι ανεπαρκής. Δεν είναι θέμα αν είναι μόνο ότι δεν βάζει τα ζητήματα γιατί δεν έχει πολιτική βούληση. Διότι προτάσεις τις οποίες έχω καταθέσει εγώ προσωπικά πριν 3 χρόνια, με πολλή δυσκολία, αφού τις ψάξουν και χάσουμε ευκαιρίες, μετά από 2-3-4 χρόνια έρχονται. Όπως π.χ. αντιγράψαν αυτή την πρόταση που είπα για
την τράπεζα ειδικού σκοπού και την εμφανίζουν ως ταμείο το οποίο θα εγκατασταθεί στο Λουξεμβούργο να κάνει κάποια δουλειά. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πολύ σημαντικό. Για τους φόρους θα ήθελα να μου πείτε. Δεν θα σας πω, αλλά επειδή τέθηκαν τα ζητήματα. Όταν λοιπόν έχει δημιουργηθεί μια κοινωνικά άδικη κατάσταση και εκρηκτική, το να επέρεται η κυβερνητική πλειοψηφία και να λέει ότι εμείς έχουμε πετύχει. Δεν έχουν πετύχει. Οι πολιτικοί που ακολούθησαν αυτά τα χρόνια με το μνημόνιο, όταν ανέλαβαν, και δεν ανέλαβε τυπικά η Νέα Δημοκρατία το 12 τον Ιούνιο, αλλά συμμετείχε στην συγκυβέρνηση Παπαδήμου και επομένως ή έχει ευθύνες γιατί ψήφισε και προϋπολογισμούς και μεσοπρόθεσμα και πέρυσι. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η πορεία στην οποία πήγαμε ήταν καταστροφική, φάνηκαν τα αποτελέσματα, προτάσεις που έγιναν σε συγκεκριμένη κατεύθυνση δεν αξιοποιήθηκαν ενώ μπορούσαν να αξιοποιηθούν, σχέδιο δεν υπάρχει πάνω στα ζητήματα αυτά, μείωση των επιτοκίων που λένε, αυτές είναι προτάσεις εδώ και 2,5 χρόνια, τις οποίες έχουμε καταθέσει. Και τι πέτυχε, το είπα, ότι μειώθηκαν, προσέξτε, τα επιτόκια του EFSF, όχι των διμερών δανείων, ναι. Μακάρι να πήγανε με περίοδο χάριτος κάποια πράγματα και κάναμε νέα πρόταση όπου τα 10 δις τώρα που είναι να πληρώσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να πάνε να μετακυληθούν 2-3 χρόνια. Το είπα εγώ στην Επιτροπή Οικονομικών. Πείτε μου και δύο λόγια για τους φόρους, σας παρακαλώ. Εντάξει, οι φόρες θα έχετε ευκαιρία να τους πείτε και σε άλλη εκπομπή. Εντάξει. Και επίσης, θα εδώ μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό. Θα το πει. Λοιπόν, επίσης δεν έχει εισπράξει τίποτε από τη λίστα Λαγκάρντ και τα άλλα. Άρα λοιπόν. 10 λεπτά μιλάει ο κύριος συνάδελφος. Έχω μετρημένο όλο το χρόνο, Λονό. Εδώ μετράνε το χρόνο. Να μην ανησυχείτε καθόλου, κύριε Τζάμπη. Θα τον δούμε. Μπορείτε να με εξετάσετε στο τέλος. Αν δεν το δούμε. Άρα λοιπόν, το θέμα είναι ότι η πορεία στην οποία πήγαμε ήταν και συνεχίζει να είναι λανθασμένη. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε άλλη κατεύθυνση με συγκεκριμένους τρόπους. Αν δεν αξιοποιείς τα πλεονεκτήματα που έχεις. Αν! Όταν έρχεται και λέει η Λαγκάρντ και οι υπόλοιποι κύριοι, ναι, έγιναν λάθη. Ναι. Στη διαπραγμάτευση σου να πει δύο πράγματα. Αφού έγιναν λάθη, να πάμε σε άλλη πολιτική, και αυτό μπορούν να το πούνε. Και δεύτερο, αφού έγιναν λάθη και ζημιώθηκα, να δούμε ποια είναι η ζημιά, να δώσετε αποζημίωση, να συμψηφίσουμε στα υποτιθέμενα χρέη που έχουμε. Αυτό έχω κάνει 5 παρατηρήσεις. Έχω κάνει επίκαιρη ερώτηση και το αρνήθηκε ο κύριος Τουρνάρας. Το έχω κάνει πρόταση από πέρυσι ότι δεν μπορεί να κερδοσκοπεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέτος, μετά από μεγάλη παρέμβαση, αν τα προσέξετε, ναι. Έρχεται η συμφωνία του Δεκεμβρίου του 2012 και λέει θα παίρνετε και ορισμένες επιστροφές. Και μάλιστα. Τώρα η παρατήρησή μου είναι ναι, αφού πήρατε τις επιστροφές, αξιοποιήστε τις ως κοινωνικό μέρισμα. Mm-hmm. Βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει να οικοδομείς πάνω σε κάποια πράγματα και αν είναι κάτι που έχει επιτευχθεί, είτε μετά από πρόταση δικιά μας, είτε μετά από πίεση, είτε με πρωτοβουλία, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι θα πατήσουμε σε αυτό ως ελληνική πολιτεία ναι. για να πάμε παραπέρα. Ωραία. Αλλά κυρία... ας έχουμε τελειώνει τη ναι. γενική εικόνα, δεν μπορεί να υπάρχει αυταρέσκεια σε ένα κοινωνικό ανακρατοφείο που έχει δημιουργηθεί. Μάλιστα. Αυτοκριτική να ακούσουμε και να ακούσουμε και ένα σχέδιο που δεν υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης. Κυρία Ξηρωτήρη, σας άκουσα σε κάποιο σημείο της παρέμβασης του κ. Μαριάννα, λέτε συμφωνώ με κάποια σημεία. Με κάποια σημεία. Ποια είναι αυτά τα σημεία. Με το θέμα της μετακύλησης του χρέους, που θα σας πω αναλυτικά. Σας είπα κάτι στην αρχή, για τις μετακύλησης, το θέμα της μετακύλησης του χρέους και το θέμα των επιτοκίων. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω όμως με τα θέματα που έθεσε στην αρχή ο κ. Τζαμζής. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς για το διάστημα που συμμετείχαμε στην κυβέρνηση είχαμε θέσει με μεγάλη σαφήνεια ότι το πρώτα η σταθεροποίηση και μετά η ανάπτυξη δεν μας έβρισκε σύμφωνα, αλλά ότι έπρεπε παράλληλα να αρχίσει και η διαδικασία της ανάπτυξης. Και τώρα θεωρούμε ότι πρέπει να προταχθεί πλέον. Συμβάλαμε όμως και συμφωνήσαμε... Και ποιος το άρνηκε δηλαδή. Αφήστε τώρα, μην με διακόπτε. Συμβάλαμε όμως και συμφωνήσαμε ότι προκειμένου να μην πάει η χώρα στην χρεοκοπία να υπάρξει αυτή η σχετική σταθεροποίηση. Αλλά αυτή η σχετική σταθεροποίηση έγινε με τεράστιες αισθησίες του ελληνικού λαού. Από εδώ και πέρα. Και εμείς μιλάμε τώρα για τον προϋπολογισμό του 2014. Από εδώ και πέρα πρέπει να έχουμε μία πολιτική διαφορετική που να διαρθώσει και να επουλώσει τις πηγές του παρελθόντος. Διότι ο προϋπολογισμός του 2013 που προτείναμε και σε συνάρτηση του προγράμματος προσαρμογής, αντί για 22% που ήταν ψηλή ανεργία, έχουμε ανεργία που κοντεύει το 30%. Άρα αποτύχαμε σε αυτό το θέμα. Δεν ξεκινήσαμε κάτι άλλο. Έτσι. Επετύχαμε με να σταθεροποιηθεί κάπου η χώρα, αλλά εδώ έχουμε
τεράστια πλέον από την άλλη πλευρά. Διαχειρίστηκε η κυβέρνηση από ένα σημείο και ύστερα. Και γι' αυτό εμείς αποχωρήσαμε, διαφωνώντας σε αυτή την ασκούμενη πολιτική. Διαχειρίστηκε έτσι τα θέματα, που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο, όπως είπα πριν, το πρόγραμμα αυτό προσαρμογής, τα φτωχότερα και τα μεσαία στρώματα. Τι είπαμε λοιπόν? Ότι πρέπει να αλλάξει η φορολόγηση. Ότι πρέπει να υπάρξει ένα δίκαιο φορολογικό πρόγραμμα, το οποίο να είναι ενιαία η κλίμακα, προοδευτική, με πολλούς συντελεστές, το οποίο να έχει για τα θέματα των ακινήτων ο ενιαίος φόρος, να μπορεί να έχει διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αλλά να έχει ένα αφορολόγητο για τα φτωχά στρώματα και όλα αυτά. Είπαμε δηλαδή ότι το πρωτογενές πλεόνασμα, εμείς είμαστε πρώτοι που το θέλουμε το πρωτογενές πλεόνασμα. Και αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να πετύχουμε τη βιωσιμότητά του. Αλλά για να πετύχεις τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς πλεονάσματος, πρέπει να έχεις σχέδιο. Πρέπει να έχεις δεν σχέδιο. Δεν μου λέτε, κυρία Ξηροτήρη, οι Έλληνες έχουν για να πληρώσουν φόρους τώρα. Να πείτε τελειώσω. Γιατί έχω διαβάσει ότι έχουν αρχίσει να στραγγίζουν τραπεζικοί λογαριασμοί. Να τελειώσω λίγο με το πρωτογενές. Πρέπει να έχεις σχέδιο και άμεσο, ούτως ώστε εδώ να καλύψεις αυτά που σας είπα πριν, τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Άρα ένα άμεσο σχέδιο. Και από την άλλη πλευρά ένα μακρόπνο σχέδιο που να μπορέσεις να εντάξεις με στοχευμένες δράσεις όλη αυτή την επανακίνηση της αναπτυξιακής δραστηριότητας. Αλλιώς το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι θνησιγενές. Και οι πρώτοι που το θέλουμε είναι εμείς, διότι εμείς με την πρόταση ρήτρασης ισοδυνάμου το 70% δηλαδή αυτού να πηγαίνει για την κοινωνική προστασία, ήταν η πρόταση της Δημοκρατικής Αριστεράς, η οποία πλέον είναι θεσμοθετημένη και είναι μνημονιακή υποχρέωση πλέον. Αυτό και είναι υποχρέωση όλων μας. Άρα το θέλουμε και το θέλουμε να είναι βιώσιμο. Και διαπιστώνουμε τις πηγές που έχουν ανοίξει. Διότι είναι γεγονός και το βλέπει κανείς και η κυβέρνηση δεν μπορεί να μείνει και ήδη το βλέπει με το ρεύμα που συζητάμε. Με άλλα προβλήματα που βγαίνουν, με τις οικογένειες που δεν μπορούν φόρους να πληρώσουν. Φόρους θα μπορέσουν να πληρώσουν οι Έλληνες φέτος. Όχι, είπαμε ότι δεν μπορούν τα πλεονάσματα να στηρίζονται μόνο στην υπερφορολόγηση, στην μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που είναι οι δημόσιες επενδύσεις. Είναι ένας πολλαπλασιαστής τρομερός για με την τη φοροδιαφυγή οικονομία. Θα γίνει τίποτε. Επομένως, λοιπόν, γίνεται κάτι, κινείται κάτι. Λέμε λοιπόν ότι, σε αυτό που με ρωτάτε, ότι δεν μπορεί πλέον κανένα νέο επιβαρυντικό μέτρο να αντέξει. Μιλήσατε για διαρθρωτικές αλλαγές. Εμείς λέμε διαρθρωτικές αλλαγές. Ποιες είναι όμως αυτές? Είναι το θέμα της πάταξης της φοροδιαφυγής. Δεν το έχετε πετύχει. Από τις λίστες δεν υπάρχει, δεν έχει σπραχτεί κάτι. Το έχουμε πει τόσες πολλές φορές. Έχουμε κάνει τόσες ερωτήσεις, έχουμε κάνει τόσες προτάσεις. Η διοικητική μεταρρύθμιση. Δεν θα γίνεται με οριζόντιες απολύσεις. Είναι ουσιαστική η διοικητική μεταρρύθμιση, η οποία θα φέρει και πιο εύρυθμη λειτουργία του κράτους και περικοπή πολλών δαπανών. Δεν γίνεται όμως με τον τρόπο τον οποίο έπρεπε να γίνει. Υπάρχουν άλλα θέματα για τα οποία δεν έχουν γίνει αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές. Εμείς λέμε διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες θα διευκολύνουν τον Έλληνα πολίτη και συγχρόνως θα εξυγειάνουν τη λειτουργία του κράτους. Έχουμε προχθές τα αποτελέσματα της Ελστάτ, ότι η ανισότητα μεταξύ του φτωχότερου πληθυσμού και του πλουσιότερου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε τη μεγαλύτερη, μάλλον δεύτερη μετά τη Λετωνία. Λοιπόν, ναι. Ανισότητα και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε ανισότητες, πρέπει να τις διορθώσουμε. Και εγώ λέω ότι η κυβέρνηση μετά από αυτό που πέτυχε, το πρωτογενές πλεόνασμα κτλ., έπρεπε στον προϋπολογισμό του 2014 να έχει σαφέστατες προτάσεις. Θέλετε λοιπόν ένα σχέδιο συγκεκριμένο για την ανάπτυξη, έτσι. Και για την άμεση ανακούφιση του πληθυσμού. Ναι. Μα το βλέπουμε, το διαπιστώνει και ο κύριος Τζαμτζής. Λέμε οι Δήμοι να τρέξουν γι' αυτό. Σήμερα θα τρέξουν για τα φτωχά νοικοκυριά για το ρεύμα, αύριο τα άλλα νοικοκυριά που δεν έχουν εκείνο και ούτω καθεξής. Άρα αυτό είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρξει. Κύριε, και δεδομένο ότι πρέπει. Και τελειώνω. Ναι. Και δεδομένο ότι πρέπει. Αυτό ότι οι εταίροι μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Έχουν ένα χρόνο που το λέμε. Το λένε ότι δεν πέτυχε το πρόγραμμα. Όμως έχουν άρα μια τρόικα που έρχεται και λέει... Να φανεί και στην πράξη αυτό. Μένει να φανεί και στην πράξη. Τώρα τελειώσει με άλλη πράγματα. Υποστήριξη. Να έχουμε επομένως
την διαπραγμάτευση και να πούμε ότι το χρηματοδοτικό κενό θα το πάτε μαζί με το υπόλοιπο πακέτο της αναδιάρθρωσης του χρέους. Δεν λοιπόν, βγαίνει αλλιώς. Κλείστε εσείς, κύριε Τζαμπτζή, γιατί έχω βγει πολύ εκτός χρόνου. Και σας παρακαλώ όσο πιο συμπυκνωμένα μπορείτε, γιατί είμαι και εκτός, εντάξει, κάποια πράγματα, εκτός χρόνου δεν μπορούμε να συζητάμε περιόριστα. Αυτό το οποίο θέλω να πω πρώτα απ' όλα και το λέω με λύπη μου είναι ότι από την αντιπολίτευση αυτό το οποίο βλέπουμε δυστυχώς δεν είναι η κατάθεση μιας πρότασης, δεν είναι η κατάθεση ενός προγράμματος από όπου μπορεί να διαφωνήσουμε με κάποια, μπορεί να συμφωνήσουμε σε κάποια, μπορεί να δημιουργήσουμε μία πρόταση από κοινού. Τέτοια λογική στην αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Η αντιπολίτευση είναι όχι σε όλα. Και αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι ταυτόχρονα θέλει να χαϊδεύει τα αυτιά των πολιτών. Θέλει δηλαδή να λέει κουβέντες που αρέσουν στους πολίτες. Το δυστύχημα είναι ότι με αυτές τις λογικές φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και αυτό το οποίο προτείνουν ουσιαστικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι να μην αλλάξει τίποτε, ξανά στην ίδια λογική. Με δανεικά να κάνουμε πολιτική. Με δανεικά να δίνουμε υποσχέσεις, με δανεικά να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ. Επιτρέψτε μου. Όσο και αν θέλετε να με διακόψετε, κάποια πράγματα θα τα ακούσετε. Αυτό λοιπόν το οποίο υπερασπίζεται, σας παρακαλώ. Καταλαβαίνω ότι είστε σε δύσκολη κατάσταση, αλλά αφήστε με να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω. Μιλάτε επί θέματος που δεν τέθηκε. Εγώ σας άφησα να μιλήσετε. Σας έβαλα τέσσερις προτάσεις. Πέστε από αυτόν. Σας άφησα να μιλήσετε. Επί των προτάσεων. Μην ζορίζεστε τόσο. Δεν ζορίζομαι. Λοιπόν. Καθόλου. Αυτό λοιπόν το οποίο προσφέρει. Αν θέλετε να πείτε και εσείς κάτι σε σχέση με την κυβέρνηση για να μην ανοίξουμε νέο γύρο συζήτησης, κύριε Τζαμπτζή. Θέσαμε τέσσερα πράγματα να τα ακούσει να μας πει τη γνώμη. Γιατί είμαστε και στο πλήρω. Αν θέλετε να μου υποβάλλετε τι πρέπει να πω, να σας κάνω το χατήρι και αυτό αν θέλετε. Λοιπόν. Πρώτον. Αυτό το οποίο λοιπόν προσπαθεί η αντιπολίτευση να περάσει είναι η λογική, το λέω με λύπη μου αυτό, της ίσονος προσπάθειας. Και ταυτόχρονα των μεγάλων απολαβών. Για να το πω και να το καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης είναι με λίγη δουλειά να έχουμε μεγάλες απολαβές. Να έχουμε μεγάλα και θετικά αποτελέσματα. Όμως, καταλαβαίνω, κύριε συνάδελφε και κυρία συνάδελφε, αν έχετε την καλοσύνη να μου αφήσετε να μιλήσω, σας άκουσα εγώ με πολύ προσοχή κιόλας. Για αυτά που θέλετε στο μυαλό σας. Σας είπα, όσο ζορίζεστε. Λοιπόν, για τις γερμανικές αποσμιώσεις, και έρχομαι λοιπόν. Γι' αυτό είπε ότι αθόρυβα γίνεται μια διαπραγμάτευση. Μας το είπε νωρίτερα αυτό. Εγώ απορώ, τραβούν ζόρι, αλλά τι να κάνουμε. Θα το τραβήξουν το ζόρι. Για το χρέος. Έρχομαι λοιπόν. Όχι, όχι. Αφήστε με, αφού δεν τραβάτε ζόρι, αφήστε με να μιλήσω. Ελάτε κύριε Τζαμπτζή, πείτε μας για το χρέος. Μιλάνε για ανάπτυξη. Ανάπτυξη χωρίς να πατήσει η χώρα, ξανά θα το πω, στα πόδια της. Ανάπτυξη. Όντας μέσα σε ένα βάλτο, σε μια κινούμενη άμμο, όπως ήταν η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία μέχρι σήμερα, δεν μπορεί να γίνει. Και το καταλαβαίνει ο καθένας. Ανάπτυξη λοιπόν, ας μην βιάζεται η κυρία Ξηροκύρη και κανένας κύριος του τραπεζιού. Ανάπτυξη γίνεται πατώντας η χώρα στα πόδια της και εφαρμόζοντας πλέον αναπτυξιακές πολιτικές. Και έχουμε τα εργαλεία. Έχουμε τα εργαλεία και από το ΕΣΠΑ, έχουμε εργαλεία και από την πλέον αναδιάρθρωση των τραπεζών που έχει γίνει για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η ανάπτυξη. Και έχουμε και μια διαπραγμάτευση Έρχομαι λοιπόν στο θέμα το οποίο άκουσα και πριν, τη φορολογία. Άκουσα και από τον κύριο Τσακαλώτο να μιλάει. Εγώ θέλω να πω στον κύριο Τσακαλώτο καταρχήν τις προτάσεις τις οποίες καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τις πιστεύει ούτε ο ίδιος. Υπάρχει η αμφισβήτηση από μέσα. Δηλαδή, άλλα λέει ο κύριος Τσίπρας, άλλα λέει ο κύριος Λαφαζάνης. Άλλα έλεγε σήμερα το πρωί σε εκπομπή ο κύριος Σταθάκης. Αυτό οδήγησε τον κύριο Γλέζο να πει ότι κύριοι δεν μας πιστεύει κανείς, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η πολυγλωσσία από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Έρχομαι στους υπόλοιπους. Και για το θέμα των ακινήτων το οποίο ετέθη.
άκουσα την κυρία Ξηρωτήρη να μιλάει για δίκαιη φορολόγηση. Άρα λοιπόν υποθέτω ότι θα ψηφίσουν τον νόμο. Διότι ο νόμος, αυτός ο συγκεκριμένος που έρχεται, έχει μέσα του πραγματικά την προοδευτική φορολόγηση, την φορολόγηση δηλαδή ουσιαστικά των εχόντων. Με αυτόν τον νόμο περί ακινήτων που έρχεται τώρα και τον οποίον εμείς κάναμε αγώνα και τον αλλάξαμε, εντάξει, εμείς κάναμε αγώνα αυτόν τον νόμο περί ακινήτων και αγροτεμαχίων κλπ. Και τον αλλάξαμε. Το σχέδιο. Μα αυτόν λοιπόν τον νόμο. Το σχέδιο. Θα αυτό το δείτε είναι. Τώρα. Κοντό ψαλμό, αλληλούια. Λοιπόν, αυτό θα το σχέδιο θα νόμου το λοιπόν. Επιτροπές και δίνει σε τη δυνατότητα. Δίνει τη δυνατότητα. Και το λέω αυτό για να πέσουν πλέον οι μάσκες. Δίνει τη δυνατότητα στα κόμματα της αντιπολίτευσης που κόπτονται για προοδευτική φορολόγηση και να πληρώσουν οι έχοντες. Δίνει τη δυνατότητα να το ψηφίσουν. Γιατί. Γιατί έχει μέσα ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Πρώτον, διευρύνεται η φορολογική βάση. Δεύτερον, θα πληρώσουν ουσιαστικά οι έχοντες και κατέχοντες. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί αυτό το προβλέπω είναι μια άλλη φορά ακόμη, όχι σε όλα. Έχει πάει το κυβί, έχει τα σκονάκια και μιλάει. Εμείς δεν έχουμε δει τίποτα. Κύριε Τζαμπή, αυτό... Τα σκονάκια με την έννοια ότι συζητήσατε στο... Όχι, δεν λέω αυτό. Ότι ξέρετε περισσότερα πράγματα, κύριε Τζαμπή. Ότι ξέρετε περισσότερα πράγματα. Κύριε Τζαμπή, εμείς βάλαμε θέμα... Υπουργό και ξέρετε το νομοσχέδιο. Εμείς δεν το ξέρουμε. Αυτή όταν, είναι όταν εγώ, όταν εγώ συγκεντρώνω 60 υπογραφές συναδέλφων και πάμε και συζητάμε. Ναι, τα γνωρίζουμε αυτά, κύριε Τζαμπτζή. Τα γνωρίζουμε. Δεν το ξέρουμε, γι' αυτό είπα και από εσάς και από το Πασόκ. Λοιπόν, ηρεμήστε. Μέχρι τότε μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Αλλά θα έρθει η ώρα. Να τοποθετηθούμε. Αλλά πέστε μας για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Σας είπα και για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Αν νομίζετε ότι η Ελλάδα θα αλλάξει μόνο από τις γερμανικές αποζημιώσεις και όχι από την ανάπτυξη της Ελλάδας. Πρέπει να κλείσω μια μισή ώρα. Σας παρακαλώ, βάλτε μια τελεία. Νομίζω ότι εδώ τα λέμε συχνά και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τον νόμο για τα ακίνητα. Το λιγότερο χρόνο από όλους μίλησες. Αρκετά. Αρκετά. Αλλά επειδή είχε μόνο αντιπολίτευση απέναντί του, του έδωσε το χρόνο. Λοιπόν, καθώς κλείνουμε και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ, να παρακολουθήσουμε τι είπαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι βουλευτές που δεν μπόρεσαν να είναι κοντά μας από τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ, Φίλιππος Αχινίδης, από τη Χρυσή Αυγή Ηλίας Παναγιώτερος, Νίκος Καραθανασόπουλος, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Μίμης Ανδρουλάκης, Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευτές. Τι λέω όμως, καλό σας βράδυ. Για το 2014 έχει τεθεί ως στόχος η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 1,5% του ΕΠ, που σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση μπορεί να επιτευχθεί με τα μέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί ή είναι προς ψήφιση. Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει στις συζητήσεις που θα γίνουν ότι ο προϋπολογισμός του 2014 δεν θα αναθεωρηθεί μετά την ολοκλήρωση της επισκόπησης του προγράμματος. Γιατί η ελληνική οικονομία, για να περάσει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, έστω και οριακό, δεν μπορεί να το πετύχει με νέα δημοσιονομικά μέτρα. Η δημοσιονομική προσαρμογή με βάση το δίκτυο του διαρθρωτικού ελλείμματος έχει συντελεστεί. Αυτό είναι το κυριότερο, είναι ότι η ελληνική οικονομία δεν αντέχει άλλες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και νέα φορολογικά βάρη. Μιλήσατε για ένα ρεαλιστικό προϋπολογισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται 3,9 δισεκατομμύρια από φόρους ακινήτων, από 2,3 δις που ήταν το 2013. Το έχουμε ξαναπεί. Εδώ δεν έχετε εισπράξει φόρους παρελθόντων ετών. Έχετε την αυταπάτη ότι θα εισπράξετε το 2014 τους φόρους του 2014 και του 2013 που πληρώνονται, που υποτίθεται εισπράττονται τώρα. 2,5 δισεκατομμύρια φόροι στον καινούριο νέο προϋπολογισμό, χωρίς το νέο επώδυνο πακέτο μέτρων που διαπραγματεύεστε εντός εισαγωγικών, γιατί πιστεύουν ότι δεν διαπραγματεύεστε απολύτως τίποτα με την Τρόικα. Προϋπολογισμός σας αναφέρει για νέο δανεισμό 68 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση και διαμέσου του κρατικού προϋπολογισμού κλιμακώνει την αντιλαϊκή επίθεση. Φορτώνει τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης στο λαό, είτε μέσα από την
κλιμάκωση της φοροεπιδρομής, κατάργηση του αφορολόγητου, επίθεση στους αυταπασχολούμενους, νέα επιβάρυνση στη μικρή ακίνητη περιουσία, άλλωστε από τη φορολογία των ακινήτων διεκδικείται να εισπράξετε 1,2 δις με βάση τα που λέτε στον προϋπολογισμό παραπάνω, αλλά και υποσχόμενε νέες φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο. Ενιαίο λέει συντελεστή για το κεφάλαιο ονομαστικό 15%, αυτό έχετε υποσχεθεί. Και βεβαίως, εμείς το λέμε καθαρά, ότι στα πλαίσια του φορολογικού ανταγωνισμού δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιο για το φορολογικό σύστημα. Το πρωτογενές πλεόνασμα έχει ιδιαίτερο νόημα μόνο αν είσαι αποφασισμένος να το παίξεις ως χαρτί δυνατό σε μια διαπραγμάτευση, δηλαδή να πεις έχω πλεόνασμα, δεν σας ζητώ να πληρώσω μισθούς και συντάξεις, δεν δύναμαι να πληρώσω τόκους όσο η ανεργία είναι έτσι και πρέπει να δείτε τι θα κάνετε. Αλλιώς γίνεται δίκοπο μαχαίρι, διότι σου λέει σύντεκνε Μανώλη, αφού τώρα είσαι πρωτογενές πλεόνασμα, κάτσε τώρα να περιμένουμε το επόμενο ομόλογο λίγη το Μάιο και αφού σε πάνε στο Μάιο θα σου δώσουν μια γενική και αφηρημένη υπόσχεση, δεν θα υπάρχει Ευρωκοινοβούλιο, δεν θα υπάρχει Κομισιόν το Νοέμβριο. Πάει η ιστορία.